Αυτό είναι απλώς για να δώσω σημάδι ότι ξεκινάμε. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που είστε σήμερα μαζί μας. Όπου θα παρουσιάσουμε, όπως μάλλον θα ξέρετε, το βιβλίο του Μάικλ Άλμπερτ «Χωρίς αφεντικά. Μια νέα οικονομία για έναν καλύτερο κόσμο». Ευτυχώς για εσάς είμαι συντονιστής, άρα δεν θα μιλήσω πολύ και δεν θα μιλάω γενικά πολύ. Έχουμε πιο ενδιαφέροντες ομιλητές. Πρώτα απ' όλα, μιλώ εκ μέρους του ΜΕΤΑ, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, που έχουμε ξεκινήσει μία σειρά εκδοτική με τις εκδόσεις Τόπος. Τη σειρά ΜΕΤΑ, Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Τα βιβλία, ευχαριστώ Τάσο, που έχουν ήδη βγει είναι το «Χωρίς αφεντικά, μια νέα οικονομία για έναν καλύτερο κόσμο» του Μάικλ Άλμπερτ και το «Πρεκαριάτο» του Guy Standing. Το οποίο, ξέρετε, υπήρχε το βιβλίο στα αγγλικά, όλοι μιλούσαν για το «Πρεκαριάτο» και τους «Πρεκαρίους», αλλά δεν υπήρχε στα ελληνικά. 10 χρόνια μετά τα καταφέραμε, βγήκε και στα ελληνικά. Ο Μάικλ Άλμπερτ είναι στην Αμερική γνωστός ακτιβιστής του αναρχικού παύλα αριστερού, παρά τις διαφορές, χώρου. Ένας βετεράνος ουσιαστικά από το 1960 που έχει ξεκινήσει το Z Network, Z Magazine, Z το ένα, Z το άλλο, που το Z αναφέρεται στην ταινία του Κώστα Γαβρά και στο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού. Από εκεί εμπνεύστηκαν για κάτι τέτοιο. Το ερήτημό μας πάνελ αποτελείται επίσημη τίτλη τώρα. Από την Κλεονίκη Αλεξοπούλου, διδάσκουσα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Παντίο Πανεπιστήμιο. Από τον Κωνσταντίνο Πουλή, από το The Press Project. Και τον Διονύση Σκλήρη, ο οποίος εκτός από διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, είναι και ο μεταφραστής του βιβλίου. Εδώ να πούμε ότι το βιβλίο είναι ένα καινούριο βιβλίο και στα αγγλικά. Βγήκε το 2022. Και ευτυχώς μεταφράστηκε και εκδόθηκε σε χρόνο ντετέ και το έχουμε πλέον εδώ. Εν τω μεταξύ, ποιος καλύτερος χώρος για να παρουσιαστεί ένα βιβλίο με τίτλο «Χωρίς αφεντικά» από έναν συνεργατικό χώρο, το Red Noir, ένα χώρο χωρίς αφεντικά ή ένα χώρο που το αφεντικό είναι η συνέλευση. Γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά το Red Noir, εκτός από τις εκδόσεις Τόπος, και για την φιλοξενία. Να σημειώσουμε το εξής. Ο Μάικλ Άλμπερτ, ο οποίος επειδή βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν είναι σήμερα μαζί μας, έστειλε όμως το εξής μήνυμα για την ελληνική έκδοση και την παρουσίαση. Κάνω channeling Μάικλ Άλμπερτ. Χαίρομαι απεριόριστα με την ελληνική μετάφραση και έκδοση του βιβλίου μου «Χωρίς αφεντικά, μια νέα οικονομία για έναν καλύτερο κόσμο» από τις εκδόσεις Τόπος, σε συνεργασία με το υπέροχο, δικά του λόγια, μην παρεξηγείτε, Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, το ΜΕΤΑ. Η Ελλάδα, όπως και τόσες άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής όπου ζω, δεν αντιμετωπίζει μόνο έναν πραγματικά επικίνδυνο οικονομικό, πολιτικό και οικολογικό μέλλον, αλλά και τη δυνατότητα για ένα δίκαιο, αυτοδιαχειριζόμενο και πράσινο μέλλον. Τόσο οι Έλληνες, όσο νομίζω και οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, έχουν αρχίσει να το συνειδητοποιούν. Έτσι, το «χωρίς αφεντικά» στην ελληνική γλώσσα είναι, πιστεύω, απολύτως επίκαιρο. Όπως ο συγγραφέας κάθε βιβλίου, έτσι και εγώ φυσικά θέλω να φτάσουν όσο το δυνατόν ευρύτερα οι ιδέες που περιέχει το «Χωρίς αφεντικά», να αξιολογηθούν όμως κριτικά, να βελτιωθούν και σε αυτήν την εκδοχή τους να διαχυθούν. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με ένα βιβλίο που παρουσιάζει ένα μετακαπιταλιστικό όραμα, αυτή η επιθυμία είναι πραγματικά το κυρίω ζητούμενο. Δομώντας σε ήδη υπάρχουσες προτάσεις και επιδιώκοντας να υποστηρίξει ζητούμενα με μελλοντική προοπτική, ένα βιβλίο όπως αυτό έχει αξία μόνο στο βαθμό που διευκολύνει και προωθεί περαιτέρω τον στοχαστικό στρατηγικό ακτιβισμό τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Αυτό πρεσβεύει το ΜΕΤΑ αλλά και το ίδιο το βιβλίο «Χωρίς αφεντικά». Ελπίζω να αποδειχθεί χρήσιμο στην Ελλάδα, όπως ελπίζω να αποδειχθεί χρήσιμο οπουδήποτε οι άνθρωποι προσπαθούν να προχωρήσουν πέρα από τον καπιταλισμό. Τα λόγια του Μάικλ Άλμπερτ, στον οποίο στέλνουμε έναν υπερατλαντικό χαιρετισμό. Και τώρα ο λόγος στην Κλεονίκη Αλεξοπούλου. Κλεονίκη, σε ευχαριστώ. Πάρε το δικό μου που είναι. Τώρα είναι. Ναι. Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Ακόμα έχω λίγο άγχος. Θα προσπαθήσω να χαλαρώσω με τη βοήθεια του κονιάκ και της συνεργατικής ιδέας. Γιατί εγώ θα ήθελα να το συζητήσουμε όχι σαν ακαδημαϊκή που κάνουμε διάλεξη και μετά ωραία μάθαμε το σημερινό μας μάθημα, πάμε σπίτι και εφαρμόζουμε το μάθημα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο, βασικά να κάνουμε συζήτηση, διάλογο, διαλογικά και κριτικά. Να το αποτιμήσουμε και κριτικά, να μην είναι απλώς μία διαφήμιση
Και με απλά λόγια, όπως ακριβώς το κάνει και ο Άλμπερτ. Εμένα με εντυπωσίασε η απλότητά του στο ύφος. Δεν γίνεται ποτέ δυσνόητος, δεν αποκλείει έτσι κανέναν και καμία αναγνώστρια. Και με τον ίδιο τρόπο θα προσπαθήσω κι εγώ να μιλήσω. Και θα έχω όχι ένα συνεκτικό κείμενο, αλλά αντιθέτως κάποια σημεία προς συζήτηση. Ξεκινάω λοιπόν από το πώς εγώ εμπειρικά, βιωματικά το διάβασα, με μια αυθόρμητη αποτίμηση και μετά θα προσπαθήσω να δομήσω καλύτερα σε τρεις κατηγορίες ουσιαστικά τα σημεία αυτά που θα ήθελα να συζητήσουμε. Η μία είναι η ιστορία, να το εντάξουμε σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Το δεύτερο είναι κάποια πολύ βασικά θεωρητικά. Και το τρίτο είναι η μηχανική, την ονομάζω εγώ, δηλαδή πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό που προτείνει. Και ο ίδιος, όπως και, ο Τσόμσκι και ο Βαρουφάκης που γράφουν τους δύο προλόγους, το ονομάζουν μια σκαλοσιά, ότι είναι μια σκαλοσιά στην οποία θα σκαρφαλώσουμε και θα οικοδομήσουμε και άλλα πράγματα. Για μένα είναι περισσότερο ένα μανιφέστο με οδηγίες χρήσης. Δηλαδή, αν το εντάσαμε στη σκέψη π.χ. της αριστεράς, στην παράδοση της αριστεράς και στη μαρξική σκέψη, θα λέγαμε ότι είναι κάτι ανάμεσα σε ένα μανιφέστο, όπως ήταν το κομμουνιστικό μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς το 1848, και ανάμεσα όμως σε μια ανάλυση λίγο πιο λεπτομερή, που δεν πλησιάζει όμως την τεκμηρίωση που έχει το Das Kapital, το κεφάλαιο του Μάρξ, γιατί πολύ απλά η διαφορά η μεγάλη είναι ότι ο Μάρξ και άλλοι διανοητές φυσικά, και στον καιρό του και μεταγενέστεροι, οι νεομαρξιστές, ανέλυαν αυτό που έφευγε, αυτό που πέθαινε, που αποχωρούσε. Ενώ ο Άλμπερτ θέλει επιτέλους να μιλήσει και καλά κάνει, όπως και κάποιοι άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσές του, να μιλήσει για αυτό που έρχεται. Και όχι με νομοτελειακούς όρους βέβαια και θρησκευτικούς όρους, δηλαδή ότι θα έρθει, θα πάμε στη γη της επαγγελίας, αλλά πώς μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να το χτίσουμε σιγά-σιγά. Οπότε, μία αυθόρμητη αποτίμηση είναι ότι ο Άλμπερτ σημειώνει αυτό ακριβώς, ότι αρκετά έχουμε μιλήσει για αυτό που παρακμάζει. Ας μιλήσουμε τώρα για αυτό που μπορεί να ανθίσει και αυτό που θέλουμε να έρθει. Γιατί τώρα την ονομάζει συμμετοχική οικονομία, δηλαδή participatory economy, από εκεί παρεκόν, ας πούμε, θα ήταν ένα abbreviation, μια συντομογραφία. Και δεν το ονομάζει σοσιαλισμό, δεν το ονομάζει αναρχισμό. Είναι μια αυθόρμητη ερώτηση που θα μπορούσε ο καθένας να κάνει και νομίζω του την έχουν κάνει και σε συνεντεύξεις. Δεν θέλει, κατά τη γνώμη μου τώρα, δεν θέλει οι όροι να έχουν τόσο βάρος και τόσο φορτίο καταρχάς. Προτιμά να περιγράψει ένα νέο τρόπο οργάνωσης οικονομίας ως ένας οραματιστής μηχανικός, όπως είπα και πριν, με γνώση όμως της θεωρίας και της ιστορίας, χωρίς να κάνει αυτό που λέμε name dropping, χωρίς να φοβίζει τους αναγνώστες και τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες, με το βάρος. Επίσης, θα μπορούσαμε προφανώς να σκεφτούμε ότι αυτό, πάλι με μαρξικούς όρους, είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο. Εκεί, στη μαρξική θεωρία, είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο αυτό της συνεργατικής οικονομίας, όπου οι συνεταιρισμοί έχουν έναν κυρίαρχο ρόλο κλπ. Εδώ δεν το βλέπει έτσι, και ούτε και εμείς, ούτε και εγώ τέλος πάντων, το βλέπω έτσι, γιατί δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο μέλλον στο οποίο οπωσδήποτε θα φτάσουμε. Είναι on the making, είμαστε τώρα στην πορεία αυτή και υπάρχει ενδεχομενικότητα, θα δούμε. Είναι ανοιχτά τα ενδεχόμενα για το ποιο θα ακολουθήσουμε. Οπότε επιλέγει να μας μιλήσει λοιπόν για το θετικό πρόταγμα. Είναι μια κατάφαση αυτό το βιβλίο. Όπως είχε πει κάποια στιγμή, μπορεί κάποιοι να δυσαρεστηθούν με τον παραλληλισμό, αλλά είναι αλήθεια ότι ήταν εύστοχο. Όταν ο Κουτσούμπας είχε πει, νομίζω στον επικίδιο του Μίκη Θοδωράκη, ότι η ζωή του ήταν μια κατάφαση. Με αυτή την έννοια, λέω ότι είναι κατάφαση. Δεν είναι άρνηση του υπάρχοντος απλώς. Ο Άλμπερτ όμως δεν στοχεύει επίσης στον κρατικό σχεδιασμό, ούτε στη διατήρηση των αγορών, όπως ο Βαρουφάκης σημειώνει στον πρόλογο ότι αυτό είναι το σημείο που διαφοροποιείται και θα εξηγήσουμε μετά λίγο περισσότερο τι εννοεί. Ότι ναι, μεν δέχεται ο Βαρουφάκης την προοπτική που δίνει ο Άλμπερτ με κατάργηση της ιδιοκτησίας, που ακούγεται πολύ τεράστιο πράγμα φυσικά, αλλά θα φέρω διάφορα ιστορικά παραδείγματα όπου θα φανεί σιγά σιγά ότι δεν είναι πια και τόσο αξεπέραστα τα εμπόδια για να γίνει κάτι τέτοιο.
Αλλά ο Βαρουφάκης εκεί διαφοροποιείται και λέει ότι όμως η κατάργηση των αγορών γενικώς θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και θα έφερνε ίσως και μια τυραννική πλειοψηφία. Και αυτό μου θύμισε, τώρα δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε αν ήταν εδώ, ενώ πώς θα μου απαντούσε, αν θα γελούσε ή αν θα στραχωριόταν, αλλά αυτό μου θύμισε πάρα πολύ την αντίδραση του Αλέξης Ντε Τοκβίλ στη Δημοκρατία στην Αμερική μετά τη Γαλλική Επανάσταση, όπου συγκρίνει τα δύο συστήματα και λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Φοβόταν ουσιαστικά την τυραννία της πλειοψηφίας. Και αυτό είναι ένας φόβος και μια ανησυχία και ορθολογική ανησυχία, δεν είναι μόνο συνέστημα, που είναι διαχρονικό και είναι λογικό να υπάρχει. Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καμφθεί. Και πάω τώρα στα πιο συγκεκριμένα πράγματα. Στο ύφος του, επίσης, απλώς ένας αστερίσκος, ότι είναι σχεδόν λογοτεχνικό κάποιες φορές, είναι σύντομες, κοφτές οι προτάσεις του και αυτό βοηθάει στην ενεργοποίηση, στην δραστηριοποίηση των αναγνωστών. Δεν είναι παρακινή, ας πούμε, ξεσηκώνει. Δεν χάνεται μέσα σε πολύπλοκους συλλογισμούς ή σε πολύ όμορφες εκφράσεις. Δεν είναι καθόλου ναρκισιστικός ο τρόπος που γράφει. Αυτό ήθελα να σημειώσω και με σημερινούς όρους. Και έχει καταφέρει επίσης να αξιοποιήσει έναν, τώρα στερεοτυπικά το λέω, έναν αμερικανικό τρόπο πώς πλασάρουμε κάτι, πώς προωθούμε κάτι, αλλά χωρίς να φτάνει σε μία ρηχότητα, χωρίς να φτάνει σε αυτό το αμερικανικό σχήμα, ας πούμε, θα σας πω 10 πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να γίνετε, ξέρω εγώ, πλούσιοι ή για να γίνετε ιδιοφυΐες κλπ. Ωραία, πάμε τώρα στα σημαντικά. Ιστορικά, για να ιστορικοποιήσουμε λίγο το ζήτημα υπό συζήτηση και υπό εξέταση. Θα αναφέρω και πράγματα που έχω κάνει στην πορεία της ζωής μου. Συνάντησα πάρα πολλά πράγματα μέσα στο βιβλίο που μου θύμισαν πράγματα που έχω κάνει, που έχω βιώσει, που έχω διαβάσει στο παρελθόν. Και αυτό βοηθάει λίγο για να το ζωντανέψουμε. Λοιπόν, είχα το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που συμμετείχα ποτέ ως βοηθός, ως απλή βοηθός, ήταν στην Ουτρέχτη, ένα project της Demur που ήταν για τις απαρχές της συνεργατικής οικονομίας στην πραγματικότητα μέσα στο Μεσαίωνα, μέσα στον Ύστερο Μεσαίωνα ή μετά στην περίοδο της Αναγέννησης και στην νεωτερικότητα. Ποια ήταν αυτά τα μορφώματα? Ήταν οι επαγγελματικές συντεχνίες, και θα πούμε μετά γιατί είναι χρήσιμο να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Οι επαγγελματικές συντεχνίες ήταν τα commons, τα λεγόμενα commons που τώρα ονομάζουμε κοινά άγαθα, είναι αποδεκτός όρος. Τότε όμως σήμαινε και κάτι πιο συγκεκριμένο. Ήταν ομάδες ουσιαστικά που είχαν γη, που τους ανήκε αυτή η γη, μάλλον δεν τους ανήκε καν, απλώς τι χρησιμοποιούσαν από κοινού. Και τέτοια commons υπήρχαν σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης, από την Κρήτη μέχρι την Ελβετία, στα βουνά της Ελβετίας. Υπήρχαν τα Beginners, που είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα, και άλλες τέτοιες αδελφότητες με θρησκευτικό χαρακτήρα. Και μετά οι κοπερατίβες, που είναι το πιο νεωτερικό μόρφωμα. Οι κοπερατίβες που έχουν την αρχή «one man, one vote», ότι ο καθένας έχει λόγο στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό. Οπότε είναι πολύ κοντά σε αυτό που αναλύει αργότερα και ο Άλμπερτ με το συμμετοχικό σχεδιασμό. Τώρα εκεί, ποιες πετυχαίναν και ποιες δεν πετυχαίναν, ποια τέτοια εγχειρήματα μάλλον πετυχαίναν. Συνήθως, όταν υπήρχε ένα πολύ καλό equilibrium, μια καλή ισορροπία μεταξύ εσωτερικών κανονισμών αυτής της οργάνωσης αυτού του μορφώματος και αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, υπάρχει ένας βαθμός στον οποίο είσαι προστατευμένος όταν είσαι κλειστός, έχεις κλειστούς κανόνες και δεν αλληλεπιδράς με την. Τώρα, ας πούμε, δεν θα αλληλεπιδρούσες με την ανοιχτή ελεύθερη οικονομία, με το ελεύθερο εμπόριο. Εκεί όμως, έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε ακόμα στην περίοδο που σας λέω για τον Ύστερο Μεσαίωνα, ελεύθερη οικονομία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν αλληλεπιδρούσαν με το εξωτερικό περιβάλλον, ήταν πιο κλειστές. Παραδείγματος χάρη τα Beginners, τα πιο θρησκευτικά από αυτά. Όμως, οι συντεχνίες ήταν υποχρεωμένες προφανώς να αλληλεπιδρούν στο εμπόριο όταν παρήγαγαν προϊόντα. Και το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό και με την καλλιέργεια της γης. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την ισορροπία κρατήστε τη στο μυαλό, γιατί θα ξαναφερθούμε σε αυτό. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει πάντα είναι ωραία η κοπερατίβα σε αυτό το επίπεδο, στην καλλιέργεια της γης ή σε μια συνεργατική, ας πούμε, επιτροπή καταναλωτών. Αλλά σε μεγάλη κλίμακα, στις οικονομίες μεγάλης κλίμακας, μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει? Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα, προφανώς.
Και ενώ, κάνω τώρα λίγο jumps, αλλά ενώ δέχεται και ο ίδιος ο Άλμπερτ και πολλοί άλλοι, ακόμα και φιλελεύθεροι έχουν δεχτεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν σε ένα βαθμό λειτουργική. Ο κρατικός σχεδιασμός ήταν σε ένα βαθμό λειτουργικός. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή, ναι, στις δεδομένες συνθήκες, με αυτή την αλληλεπίδραση που είχε με το εξωτερικό περιβάλλον, με το καπιταλιστικό σύστημα, δεν τα κατάφερε για διάφορους, δηλαδή, και εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Και γυρίζω πίσω και θέλω να πάω σε... Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα άλλα που μπορούμε να πούμε, αλλά δεν χρειάζεται τώρα. Τα κιμπούτς των Εβραίων, πολλά-πολλά. Και πιο πρόσφατα, ας πούμε, πρόσφατα παραδείγματα είναι η κολεκτιβοποίηση εργοστασίων και γης στην επαναστατική Πορτογαλία. Πάντα φέρνω αυτό το παράδειγμα. Τη δεκαετία του 70, μετά το 75. Δηλαδή, είναι πολύ κοντά μας. Αλλά και αυτό κράτησε λίγα χρόνια. Μετά εγκατέλειψαν. Ξέρουμε όλοι, νομίζω, τέτοια παραδείγματα όπου κάποια στιγμή έγινε ένα μπαμ και ανέλαβαν τη διαχείριση οι ίδιοι εργάτες, οι ίδιοι αγρότες κλπ. Και κάποια στιγμή όμως αυτό δεν τα κατάφερε το εγχείρημα είτε για λόγους εσωτερικούς, δηλαδή πάλι συνεργασίας των μελών, είτε όμως γιατί δεν μπορούσαν να παράξουν το επιθυμητό. Και ποιο είναι αυτό το επιθυμητό όμως και ποιος το ορίζει. Οπότε ο Άλμπερτ εδώ σου δίνει μια συνολική θεώρηση. Ουσιαστικά λέει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό τόσο αποσπασματικά. Είναι futile, είναι θνησιγενές. Θα πεθάνει. Όταν όμως γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, ίσα-ίσα, τότε είναι που έχει πιθανότητες να πετύχει. Και μετά μπορούμε να πούμε, εντάξει, πολύ λίγα πράγματα, απλώς ιστορικά, για να τα έχουμε στο μυαλό μας, ότι περνάμε προφανώς από την περίοδο που σας ανέφερα πριν, από τις αυτοκρατορίες, τα εθνικά κράτη, περνάμε από το μερκαντιλισμό και τον προστατευτισμό στην φυσιοκρατία, στο ελεύθερο εμπόριο, κατά τη διάρκεια του βιομηχανικού καπιταλισμού και πλέον ερχόμαστε στις μέρες μας, όπου εδώ θα σταθούμε προφανώς, στο νεοφιλελεύθερο καθεστώς, με το χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό και το τεράστιο δόγμα Τίνα, έτσι, there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική, σε αυτό απαντάει ο Άλμπερτ. Και προσπαθεί να δείξει ότι αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές σε υλικό και παραγωγικό επίπεδο, θα έρθουν και οι αλλαγές σε επίπεδο κουλτούρας, όπου η ηγεμονία, δηλαδή, μπορεί να αλλάξει πλευρά. Να μην είναι εντελώς ηγεμονικό το υπόδειγμα του νεοφιλελευθερισμού. Ωραία. Ξεκινάμε τώρα, όμως, όπως ξεκινάει και εκείνος στο βιβλίο, με κάποιες βασικές αξίες. Αναγκαστικά ξεκινάει από κάποια αξιώματα. Δεν μπορείς, δηλαδή, αν δεν έχει επιτευχθεί ένας μίνιμουμ βαθμός συμφωνίας σε κάποιες βασικές αρχές, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω στις τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς σχεδιάζεται αυτό το πράγμα. Οπότε εδώ συγκρουόμαστε προφανώς με την υπάρχουσα κουλτούρα του φιλελευθερισμού. Π.χ. δεν μπορείς να δεις, για να λειτουργήσει ένα τέτοιο πράγμα, δεν μπορείς να δεις τον άνθρωπο ως μόνο homo economicus, ως μόνο ένα ορθολογικό υποκείμενο, το οποίο παίρνει αποφάσεις με βάση τα συμφέροντα και τις συναλλαγές. Μπορείς όμως να το δεις ως ένα πολιτικό όν, που στο κάτω-κάτω δεν είναι και καμιά καινοφανής ιδέα, από τον Αριστοτέλη, ενώ από την αρχαία Ελλάδα έρχεται. Και η κριτική θεωρία επίσης το έχει αξιοποιήσει αυτό. Και δεν υπάρχουν ποτέ αυστηρά, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, παρόλο που ακούγεται απλό, ότι δεν υπάρχουν ποτέ αυστηρά τεχνοκρατικά ζητήματα και κριτήρια. Όλα είναι πολιτικά. Και το προσωπικό, όπως λέγαμε και στο Μάιο του 68, είναι πολιτικό. Φυσικά, πάλι με έναν αστερίσκο, ότι δεν εννοούμε βιοπολιτική από τα πάνω έλεγχο. Άρα, εδώ δεν εννοούμε καν κρατικό σχεδιασμό. Οπότε δεν μιλάμε για ένα καθεστώς που ελέγχει κάθε έκφανση της ζωής του ανθρώπου. Όμως σίγουρα μπορούν όλα να είναι υποδιαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα, θα πάω λίγο στη δομή του βιβλίου, στο ότι ξεκινάει λοιπόν με τις εξής αξίες. Τα κεφάλαια 2-7 μιλάνε για τα κοινά αγαθά, δηλαδή δημόσια αγαθά, όπως είναι το νερό ακόμα, όχι ακριβώς. Εκείνος κάνει μάλιστα ένα παραλληλισμό με τον αέρα και τους ωκεανούς. Και εγώ έχω σημειώσει δίπλα ότι δυστυχώς ούτε αυτά είναι απολύτως ελεύθερα πια κοινά αγαθά, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ενώ το δίκαιο της θάλασσας, λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις ρυθμίσεις για την εναέρεια κυκλοφορία κλπ, ούτε αυτά καν δεν είναι. Αλλά σαν αυτά, εκείνος λοιπόν ορίζει μία σειρά από αγαθά, που προφανώς έχουν να κάνουν με τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, με την τροφή, το ρουχισμό κτλ. Και μετά πάμε φυσικά σε υγεία και εκπαίδευση.
Στα κεφάλαια τα επόμενα, στο 3-4, μιλάει για τη λήψη αποφάσεων και την κατανομή της εργασίας, τον καταμερισμό της εργασίας, μετά στην κατανομή του εισοδήματος και καταλήγει με το συμμετοχικό σχεδιασμό στα τελευταία του κεφάλαια, 6-7, και στις οικολογικές και διεθνείς σχέσεις. Εγώ δεν προλαβαίνω, ήδη δεν ξέρω πόση ώρα μιλάω, να με κόψετε αν με ακρηγορήσω. Δεν προλαβαίνω να τα καλύψω όλα. Μπορώ όμως σίγουρα να καλύψω τα πρώτα. Παραδείγματος χάρη, μας λέει, για να πάρετε και να έχετε μια αίσθηση του λόγου του. Για την εργασία, μας λέει ότι ο κανόνας one man, one vote, στον οποίο αναφερθήκαμε και πριν, έχει νόημα για πολλές αποφάσεις, αλλά για άλλες δεν έχει. Οπότε, προφανώς, θα κρίνουμε και κατά περίπτωση, αλλά ο γενικός κανόνας είναι ο εξής, ότι οι αποφάσεις που επιδρούν στα μέλη μιας ομάδας, αλλά δεν επηρεάζουν τους ανθρώπους εκτός αυτής της ομάδας, μπορούν αυτές οι αποφάσεις να πάρθουν μονομερώς από την ομάδα. Καταλαβαίνετε, λέει το απλό, ότι αν... Και το ίδιο πάει και με την. Το ίδιο ισχύει και για την ιδιοκτησία. Πάλι θα κάνω ένα jump. Αλλά είναι καλό να το καταλάβουμε ότι είναι η ίδια λογική στην πραγματικότητα. Στην ιδιοκτησία δεν εννοεί για την κατάργηση της ιδιοκτησίας, δεν εννοεί όπως και άλλοι θεωρητικοί ότι δεν θα κατέχουμε απολύτως τίποτα, ότι δεν θα έχουμε, ξέρω εγώ, δοντόβουρτσα ή δεν θα έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν επηρεάζει άμεσα τον συμπολίτη μας, τη συντρόφισσά μας, του συναδέλφους μας, μπορείς να κατέχεις τέτοια αντικείμενα, αλλά δεν μπορείς να κατέχεις, σίγουρα όχι, ως Jeff Bezos, αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί συνεχώς με την Amazon, δεν μπορείς να κατέχεις, σε πάση περιπτώσει, 1-2% του πληθυσμού, να κατέχει τους πόρους που αφορούν το συνολικό πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο στηρίζει ότι για να μπορέσουμε να έχουμε αυτοδιαχείριση, ναι, πρέπει να έχουμε και κατάργηση της ιδιοκτησίας. Και αυτό συνδέεται με όλα τα επόμενα βήματα και με την κατανομή εισοδήματος. Θα ξανάρθω σε αυτό. Λοιπόν, μιλάει για το εισόδημα. Μετά την αξία της αυτοδιαχείρισης, έχουμε την αξία της ισότητας. Πώς ορίζεται αυτό το εισόδημα που θα παίρνει ο καθένας μας, η καθεμιά μας? Είναι ένα ποσό ανάλογο με την προσπάθεια και τις θυσίες μας κατά την τέλεση μιας κοινωνικά χρήσιμης εργασίας, κατά την παραγωγή, δηλαδή, κοινωνικά επιθυμητών αποτελεσμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απορρίπτεται το ιδιοκτησιακό κριτήριο, δεν μπορείς να έχεις ως εισοδηματικό κριτήριο το ιδιοκτησιακό κριτήριο. Άρα εγώ, αν έχω δύο σπίτια, το ένα, όπως το χριστιανισμό, αλλά με ένα άλλο σκεπτικό, θα δοθεί. Θα μπορώ όμως να αμείβομαι για τη δουλειά που κάνω τώρα, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορώ να πω ότι αμείβομαι και πολύ καλά, και όπως και άλλοι συνάδελφοι εδώ που τις βλέπω να χαμογελάνε, για τη διδασκαλία στο πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη, και να μην πληρώμαστε δύο φορές το χρόνο, τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ στα ακαδημαϊκά, με τα σχήματα ΕΣΠΑ κλπ, γιατί θα πάμε τελείως αλλού. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους καθηγητές, έχω πρόβλημα με τους από πάνω, με τα από πάνω αφεντικά. Όπως είχα πρόβλημα και σήμερα που με αυτό το αστείο ήθελα να ξεκινήσω, αλλά το άφησα. Που μπερδεύτηκα εκεί με το PDF, έπαθα μια μεγάλη ζημιά με το Adobe που μου ζήταγε να βάλω στοιχεία, πώς το λένε, πρόσβασης και φρίκαρα, γιατί ήθελα εκείνη την ώρα να ανοίξω το κείμενο, να δω τα σχόλια που είχα γράψει. Και λέω ότι πραγματικά το μεγαλύτερο αφεντικό πια είναι η Microsoft. Ενώ αυτοί έχουν το χέρι, ναι, είναι η τέχνο εξουσία πλέον. Και ο ψηφιακός πολιτισμός, που βέβαια έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση, ας πούμε, με αυτό το χάος. αλλά, εν πάση περιπτώσει, να γυρίσουμε πίσω. Το ότι λοιπόν, θα αμείβεσαι με βάση αυτή την εργασία σου για κοινωνικά χρήσιμους σκοπούς. Προφανώς, το πώς ορίζεται, γιατί σε κάθε πρόταση, σε κάθε κατάφαση, προφανώς μπορούμε να έχουμε, όχι άρνηση, αλλά σίγουρα ερώτηση. Και πώς ορίζεται αυτή η εργασία ως κοινωνικά χρήσιμη? Προφανώς, εκεί μιλάμε για ένα άλλο επίπεδο λεπτομέρειας. Λέει, δίνει παραδείγματα με μια σχετική κλίμακα, ας πούμε, αξιολόγησης, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την καλύψω. Θα προχωρήσω λίγο ώστε να έχετε τη συνολική εικόνα και μετά επανερχόμαστε σε όλα αυτά και στην κουβέντα. Προχωράει λοιπόν ότι απορρίπτουμε την ιδιοκτησία και την απόδοση εισοδήματος ανάλογα π.χ. με τη διαπραγματευτική ισχύ. Δεν είναι μόνο η ιδιοκτησία.
Είναι και η διαπραγματευτική ισχύ, τα λόμπι, παραδείγματος χάρη. Πότε έχεις, και εδώ θα σας δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα, θα το συνδέω πάντα με ένα ιστορικό παράδειγμα. Π.χ. είσαι στη Μοζαμβίκη τη δεκαετία, δεν ξέρω, στις αρχές του 20ου αιώνα, ωραία, στις αρχές του 20ου αιώνα. Και πρέπει να οριστούν, για να δείτε πώς όλα συνδέονται μεταξύ τους, πρέπει να οριστούν οι τιμές του βαμβακιού. Το εργατικό δυναμικό εκεί είτε δουλεύει ως ελεύθερη εργασία, είτε σε σχήματα καταναγκαστικής εργασίας, σε κάθε περίπτωση δεν ορίζει την τιμή του βαμβακιού. Και επειδή είχε πια πέσει, ας πούμε, σε τραγικό βαθμό που οι παραγωγοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν καν τους φόρους τους, έγιναν κάποιες κινήσεις από την πλευρά της αποικιακής κυβέρνησης της Μοζαμβίκης, της Πορτογαλικής, να πάρει δάνεια από τη διεθνή αγορά. Και όταν ανοίξαν τα αρχεία και μπορούσαμε να δούμε και τα confidential report και όχι μόνο τη βιτρίνα, καταλάβαμε ότι είχε πέσει, θα το πω πολύ λαϊκά, είχε πέσει τρελή σπέκουλα από την πλευρά του Apartheid της Νοτιού Αφρικής και πριν το Apartheid γινόντουσαν αυτά. Για να μην πάρει η Μοζαμβίκη δάνειο και αυτό. Κιόλας αυξήθηκε αυτή η ανταγωνισμή, ενώ που παντού μπορείς να βρεις τον κόσμο, αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο φυσικά στον ψυχρό πόλεμο. Όταν πια μπήκαμε στον ψυχρό πόλεμο και η Μοζαμβίκη είχε απελευθερωθεί, ήταν ανεξάρτητη εν πάση περιπτώσει και είχε κομμουνιστικό καθεστώς, προφανώς εκεί εντάθηκαν ακόμα περισσότεροι ανταγωνισμοί. Οπότε αυτά τα περί ελεύθερων ανταγωνισμών κλπ. Δεν στέκουν και σου λέει ότι απορρίπτουμε λοιπόν και το κριτήριο της διαπραγματευτικής δύναμης. Επίσης, δεν ανταμείβουμε. Ναι, θα το κλείσω, εντάξει. Συγγνώμη, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο θέμα που μου έχει ζητηθεί ποτέ να μιλήσω. Αλήθεια. Συνήθως είμαι πολύ συνοπτική. Λοιπόν, δεν ανταμείβουμε επίσης, όμως, γιατί έχει μεγάλη σημασία, τη λοταρία της γενετικής. Δηλαδή, αυτά που αποκτά ένας άνθρωπος αποτύχει. Τι αποκτάμε αποτύχει, πέρα από το κεφάλαιο το οικονομικό, αποκτάμε και το πολιτισμικό κεφάλαιο που λέει ο Μπουρντιέ. Αυτή είναι δική μου προσθήκη, δεν αναφέρεται ο Άλμπερτ αυτό, αλλά ακριβώς αυτό λέει. Το πολιτισμικό κεφάλαιο που είναι, π.χ. έχω μορφωμένους γονείς, έχω πρόσβαση άμεσα σε τεράστιες βιβλιοθήκες. Ναι, προφανώς θα μάθω τρεις γλώσσες, ενώ κάποιο άλλο παιδί θα κάνει διπλάσια χρόνια να μάθει τις ίδιες γλώσσες. Οπότε αυτό το περί αξιοκρατίας, το μύθο περί αξιοκρατίας επίσης τον αποδομεί. Και πάμε σιγά σιγά σε άλλες αξίες που θα τις περάσω πάρα πολύ γρήγορα, για να πάμε σε κάτι άλλο σημαντικό, ότι στις ανθρώπινες διαδράσεις προφανώς δεν αναγνωρίζει τους άλλους ανθρώπους ως αντιπάλους, ως μέσα για να επιτεύξει σε ένα σκοπό, αποδομεί την εργαλειακότητα, που είναι η κυρίαρχη κουλτούρα στις μέρες μας, ακόμα και σε χώρους ανταγωνιστικούς, στο ηγεμονικό παράδειγμα. Είναι έτσι, πολύ συχνά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις εσωτερικές αντιστάσεις και να μην το κάνεις αυτό το πράγμα, να μην μιλάς στους ανθρώπους απλά γιατί σου είναι χρήσιμοι για κάποιο λόγο και να τους μιλάς απλά επειδή τους συμπαθείς. Ή τέλος πάντων δεν τους συμπαθείς, αλλά έχεις όρεξη να τσακωθείς. Πάντως όχι εργαλειακά. Μετά υπάρχουν άλλες αξίες όπως η ποικιλομορφία, απορρίπτει οποιαδήποτε αφαίρεση διαφορών. Αυτό πάει ας με κόντρα στο παράδειγμα ίσως της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα βαθμό. Τη βιωσιμότητα ως αυταπόδεικτη αξία λόγω της κλιματικής κρίσης, ότι δεν χρειάζεται καν να αναλύσει γιατί. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό να είναι μέσα στις βασικές αρχές, το διεθνισμό και, συγγνώμη, και άλλα. Λοιπόν, ωραία, έφτασα στα μέσα περίπου. Έχω άλλες τρεις σελίδες, θα σταματήσω. Θα κάνω μια συνολική έτσι, πρόταση και θα σταματήσω και θα επανέλθουμε σίγουρα. Γιατί σε όλα τα άλλα κεφάλαια αναλύει ακριβώς πώς μπορεί να γίνει αυτό, ποιος κατέχει τι, περισσότερα δηλαδή για την ιδιοκτησία, ποιος αποφασίζει τι, πώς όλοι μπορούν να αποφασίσουν μέσω συνεργατικής διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε συμβούλια εργαζομένων και καταναλωτών. Θυμίζει τέτοια παραδείγματα, μάλλον αυτό θυμίζει κάποια παραδείγματα που υπάρχουν σε ένα βαθμό όπως στην Ελβετία όταν γίνεται δημοψήφισμα και αποφασίζουν όλοι οι πολίτες πόσες ώρες θα δουλεύουν. Αλλά αυτό φανταστείτε το σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα. Επίσης, ναι, πολύ σύντομα πραγματικά. Παραδείγματα σημερινά, που δεν τα αναφέρει ο Άλμπερτ, εγώ τα λέω συμπληρωματικά, όπως το community-based agriculture, είναι ένα πολύ δυνατό παράδειγμα, γιατί αποδομεί το φιλελεύθερο αφήγημα περί μηδενικών transaction costs. Οι φιλελεύθεροι τονίζουν συνεχώς το efficiency, την αποτελεσματικότητα. Ότι αυτό το σύστημα είναι αποτελεσματικό. Παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι έχουμε παγκόσμιες αλυσίδες προμηθευτικές, supply chains, που δηλαδή κάτι παράγεται στην Κίνα και μετά μεταποιείται κάπου αλλού και μετά έρχεται σε εμάς και κάνουμε το branding
κλπ. Κλπ. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά αδύναμα σημεία στα οποία μπορεί κανείς να κάνει κριτική και να αντεπιτεθεί και να πει ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά. Το community-based agriculture θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό όταν ένας αγρότης έχει μία αγελάδα, το λέω έτσι σχηματικά, στην τάδε πόλη της Ολλανδίας, έξω από την τάδε πόλη της Ολλανδίας και προμηθεύει τους ανθρώπους που μένουν μέσα σε αυτή την πόλη και δεν υπάρχουν, και για οικολογικούς λόγους, δεν υπάρχουν τόσα κόστη και σπατάλη ενέργειας κλπ. Ωραία. Μετά πάμε, λοιπόν, με αυτό θα κλείσω, αλήθεια. Πάμε στο σημείο. Θα κλείσω, αλήθεια. Το υπόσχομαι. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό, το ορκίζομαι. Στο σημείο, ναι, του σιδερένιου νόμου της ολιγαρχίας του Μίχελς. Αυτό έχει μια σημασία. Θέλω να κλείσω με ένα κριτικό σημείο, να το σκεφτούμε. Αυτό το ξέρουμε εδώ και αιώνες, ότι όταν παρόλα αυτά, ακόμα και αν αποφασίζουν όλοι και συμμετέχουν σε διαδικασίες, γεννιούνται φυσικές ηγεσίες. Ωραία, το ξέρουμε και από αναρχικές οργανώσεις και από αριστερές κλπ. Ή στις αριστερές έχει πέρασει η γραφειοκρατία. Τα πάνε καλύτερα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτά τα προβλήματα που είναι μόνιμα. Ο σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας είναι ότι αυτός που αποκτά γνώσεις, σιγά-σιγά θα γίνει ειδικός και άρα αυτός θα κάνει τον μάνατζερ και οι υπόλοιποι πάλι θα έχουν ένα ρόλο εργατικής τάξης από κάτω. Ωραία, αυτό εξηγεί λοιπόν, αλλά δεν προλαβαίνω να σας το μεταφέρω τώρα, εξηγεί όμως, το απαντάει σε αυτό το πράγμα, εξηγεί πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια εξισορρόπηση στην εργασία, ώστε να κάνει κανείς και ενδυναμωτικές μορφές εργασίας και να μην κάνει μόνο το 80% που είναι ρουτίνα, και τα no jobs που λέμε, τα bullshit jobs, και να μπορεί να συμμετέχει με πληροφόρηση στην λήψη αποφάσεων. Ωραία, αυτά, και θα κλείσω με τη φράση ότι έμαθα πολύ πρόσφατα από ένα review που διάβαζα που έγινε στον Albert ότι ο manager βγαίνει από το ρήμα το ιταλικό manageare, κάπως έτσι, ή manège στα γαλλικά, και αυτό ήταν. Σήμαινε τότε το πώς θα διαχειριστείς, πώς θα διθασεύσεις τα άλογα. Και μου ήρθε η εξής φοβερή σκέψη, και θέλω να κλείσω με αυτό το πράγμα, ότι στην απεικιοκρατία, επειδή είναι η ειδίκευσή μου, γι' αυτό αναφέρομαι συνέχεια σε τέτοια παραδείγματα, είχαν προσπαθήσει κάποια στιγμή οι απεικιοκράτες σε κάποιες περιοχές να διθασεύσουν τις ζεύρες, γιατί νομίζαν ότι θα έχουν την ίδια λειτουργία και την ίδια χρησιμότητα με τα άλογα. Δεν τα καταφέρανε ποτέ. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι να γίνετε ζεύρες, να μην γίνετε άλογα και να έχετε εσωτερική αντίσταση στο κυρίαρχο. Και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε με τα μετρικά συστήματα κτλ. Μπορούμε να τα συζητήσουμε μετά. Ευχαριστούμε, μικρόφωνο, ναι. Ευχαριστούμε θερμά, Κλεονίκη. Να πω, γιατί τα ευκόλω νούμενα δεν παραλείπονται, ευχαριστούμε και τους τρεις, πολλοί που ήρθαν σήμερα εδώ, δεν μας το χρώσταγαν, να έλθουν. Να σημειώσω το εξής, αφού αναφέρθηκε η Κλεονίκη και σε έναν αμερικανικό τρόπο marketing που γίνεται τελικά αμερικανικός τρόπος σκέψης και δεν συμμαζεύεται με την κακή έννοια, ότι και οι τρεις ομιλητές έχουν διαβάσει το βιβλίο, μπορείτε να φτάσετε κι εσείς το πνευματικό τους ύψος, προμηθευόμενοι το για 15 ευρώ από το Red Noir. Δίνουμε τον λόγο στον Κωνσταντίνο Πουλή, που σημειωτέων απλώς να πω πως το The Press Project δημοσίευσε πρόσφατα μια εκτενή δημοσίευση του Μάικλ Άλμπερτ για το θέμα και για την πρότασή του. Ο λόγος στον Κωνσταντίνο Πουλή, τον οποίο ευχαριστούμε. Υπάρχει ένα βιβλίο ενός παλιού μου φίλου από τα φοιτητικά χρόνια για τους αρχαίους μύθους για την εποχή του Χρυσού. Και περιέχει κάτι υπέροχες περιγραφές για χωριά ολόκληρα, με χρυσά υφάσματα, με ψάρια που πηδούν τηγανισμένα από το ποτάμι. Και είναι η απαρχή μιας πολύ μεγάλης παράδοσης ουτοπικής σκέψης που φτάνει μέχρι κάποια παραδείγματα που είναι πολύ πιο γνωστά στη νεότερη εποχή, σαν το βιβλίο του Thomas More, που είναι και πιο σχετικό, μια που
περιγράφει εκεί πέρα πώς θα ήταν δηλαδή μια εξάωρη εργασία για όλους και λέει εντάξει, δεν έχετε δει τώρα παπάδες και γεωκτήμονες να κάθονται με τον αποδάρι πάνω στο άλλο. Ο Κάουτσκι έλεγε ότι με τον Μορ ξεκινά η σοσιαλιστική σκέψη και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που διατρέχει και το βιβλίο και τη δική μου σχέση ψυχολογική, πολιτική, διανοητική και άλλη με το βιβλίο. Δηλαδή, υπάρχει σε όλα αυτά τα έργα που χαρακτηρίζουν την ιστορία της ουτοπικής σκέψης μια εντυπωσιακή λεπτομέρεια με την οποία περιγράφουν τον κόσμο αυτών που οραματίζονται διαφορετικό από τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν οι άνθρωποι καθημερινά. Έχουμε παραδείγματα, ο ρωσικός 19ος αιώνας είναι γεμάτος τέτοια, βιβλίων που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, που αντιγράφουν μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής τους τα προτάγματα ενός βιβλίου με τίτλο «Τι να κάνουμε» μέχρι το σημείο να φτιάχνουν κολεκτίβες υφαντουργίας και να μιμούνται ακόμη και το ντύσιμό του. Ποιο είναι το κοινό σε όλα αυτά? Η αριστερή στάση απέναντι σε αυτά τα οράματα είναι πάντοτε δυτή, αμφίσιμη, αμφιταλαντευόμενη. Τώρα εγώ, μια που έχω την ιδιότητα του δημοσιογράφου, μπορώ να είμαι κάπως πρόχειρος με τις ενοιολογικές διακρίσεις και να τις χειρίζομαι λίγο τσαπατσούλικα, αλλά χοντρικά νομίζω ότι το ζήτημα σε αυτές τις διακρίσεις είναι ότι ακριβώς ο μυθολογικός τους χαρακτήρας δίνει τη διπλή τους υπόσταση. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι ένας τρόπος για να φανταστούμε τον κόσμο μας αλλιώς, από την άλλη είναι ουτοπικά σχήματα με την κακή σημασία της λέξης, δηλαδή φαντασιώσεις, ευσεβείς πόθη. Οπότε ακριβώς σε αυτό το σημείο, το ενδιαφέρον μου για αυτό το βιβλίο έγκυται ακριβώς στο γεγονός ότι είναι μία από τις απόπειρες να γίνουν και τα δύο πράγματα μαζί. Πολύ συνειδητά το λέει. Είναι μία απόπειρα δηλαδή, πρώτον, να μιλήσουμε σαν να είναι δυνατόν ο κόσμος να μην είναι όπως τον έχουμε συναντήσει και δεύτερον να μιλήσουμε με τους όρους ενός πραγματικού πρακτικού σχεδίου για το πώς θα γίνει αυτό και όχι με τους όρους ενός ευσεβούς πόθου ή μιας φαντασίωσης, όπως θα έλεγε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος για το ποτό του με την Σκάρλετ Τζοχάνσον. Έχει στο τέλος έναν υποθετικό διάλογο. Αποκρίνεται σε ερωτήματα που του έχουν κατά καιρούς τεθεί. Ένα από αυτά με το οποίο διατηρώ στενή συναισθηματική σχέση είναι η φράση «θα μου έλεγαν έλεος κάπου, Μάικλ, απλά παράτατα». Αυτή είναι μια πολύ βαθιά φράση για το τι μπορεί να σημαίνει η συμμετοχή σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Εξηγούμε αναλυτικότερα. Περιγράφει ο ίδιος την ιδεολογική λειτουργία αυτών των προταγμάτων. Λέει, δεν υπάρχουν σοβαροί θεσμικοί οραματισμοί για τη ζωή μετά τον καπιταλισμό που να τους μοιράζεται ευρέως η αριστερά, ή τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αδιαφορία για οποιοδήποτε όραμα είναι ένας προφανής λόγος. Μια εξήγηση γιατί η αδιαφορία κυριαρχεί τόσο πολύ μπορεί να είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αμφισβητούν τη δυνατότητα να πάει καλύτερα και γι' αυτό αμφιβάλλουν για την αξία της σύλληψης οποιοδήποτε οράματος. Δηλαδή υπάρχει ένας πολιτικός πεσιμισμός στη βάση αυτής της αδιαφορίας, την οποία όλοι μας καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, κοιτώντας γύρω μας ή ρωτώντας τους φίλους μας τι γίνεται ρε, πώς πάει. Αν έχουν την τάση όπως την έχω εγώ, να απαντούν ειλικρινά στην ερώτηση τι γίνεται, πώς είσαι. Ο Άλμπερτ επιμένει πάρα πολύ σε αυτό. Γράφει, θα υποφέρουμε μίζερα παγιώνοντας έναν ασθμένοντα παλαιό κόσμο ή θα ανθίσουμε λαμπρά οικοδομώντας έναν καλύτερο νέο κόσμο. Φαίνεται πολύ απλό το ερώτημα, λέω να είμαστε εκεί με τα άνθη και αυτά. Θα πρέπει όμως πάρα πολύ πεισματικά να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε γιατί η απάντηση τόσων πολλών ανθρώπων είναι με το μέρος της σκληρής
εκμεταλλευτικής πραγματικότητας έναντι τέτοιων οραμάτων. Ο Άλμπερτ επιμένει, απορρίψτε την εσωτερικευμένη υποταγή, την έξι στην υπακοή, αντικαταστήστε τις διάτριτες σωσίβιες λέμβους της κοινωνίας, μην καταργέστε το σύστημα ενώ παραμένετε προσκολλημένοι σε αυτό, κολυμπήστε, μην αράζετε. Όλες αυτές είναι φράσεις του βιβλίου. Περιγράφει πολύ ωραία πώς αυτές οι δουλειές, οι 9-to-5, παράγουν καρδιακές προσβολές και αντιλαμβανόμαστε ακριβώς, αυτή είναι η μετάφραση του Διονύση εδώ πέρα. Πολύ ωραία η μετάφραση, μπράβο Διονύση. Δηλαδή, μας δίνει να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο η συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε είναι άνηση, άδικη, αφόρητη και ταυτοχρόνως τόσο ιδεολογικά ισχυρή. Η κριτική που γινόταν στα οράματα αλλαγής του κόσμου τις δεκαετίες του 60 και του 70, είχε σχέση με την απειλή του ολοκληρωτισμού. Ότι το να θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο συνδέεται πολύ συχνά με τον πειρασμό να επιβάλλεις αυτήν την αλλαγή σε άλλους. Αυτά τα επιχειρήματα αναβιώνουν σήμερα με έναν φρέσκο αντικομουνισμό και ελληνικό, και χονδρικά το επιχείρημά τους είναι ότι κάθε όραμα αλλαγής του κόσμου είναι και μια απειλή για την ελευθερία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πια εδώ και αρκετό καιρό αρκετά τεκμηριωμένη την ανάποδη όψη του νομίσματος, δηλαδή ότι εδώ που τα λέμε και ο καπιταλισμός δεν ήταν και κανένα μπουμπουκάκι ως προς αυτό, δεν φέρθηκε με το βαμβάκι στον κόσμο και ας υπάρχει η υπόσχεση της ελευθερίας στον τρόπο με τον οποίο αυτοπεριγράφεται. Οπότε θα έλεγα ότι σε αυτήν την υπόθεση το ερώτημα είναι αυτό που αναφέρει με μία λέξη ο Άλμπερτ, η τόλμη, και για να χρησιμοποιήσω έναν πολύ φθαρμένο και τετριμένο στίχο, το νόημα νομίζω του συνδυασμού αρετής και τόλμης είναι ότι ο ηρωισμός έχει νόημα στο βαθμό που συσχετίζεται με ένα περιεχόμενο, που συσχετίζεται δηλαδή με πραγματικές κοινωνικές αξίες, τις οποίες αξίζει τον κόπο να υπηρετήσουμε με όλη μας την προσπάθεια, τον ιδρώτα στην καλύτερη περίπτωση, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις εύχομαι άλλοι άνθρωποι και με το αίμα τους. Συνεπώς, θα έλεγα ότι η αξία αυτού του βιβλίου είναι ότι επαναφέρει το θεμελιώδες για τα δικά μου θεωρητικά και πολιτικά γούστα ερώτημα, που είναι αν είμαστε διατεθειμένοι να φανταστούμε τον κόσμο αλλιώς και αν είμαστε αρκετά διατεθειμένοι να φανταστούμε τον κόσμο αλλιώς, ώστε να κάνουμε κάτι για αυτό. Νομίζω ότι και τα δύο ερωτήματα, και το αν μπορούμε να το σκεφτούμε και αν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι για αυτό, είναι ερωτήματα πάρα πολύ κρίσιμα, και γι' αυτό συνιστώ να δώσετε τα 15 ευρώ και να αγοράσετε το βιβλίο. Αυτά, εκεί ήθελα να καταλήξω με αυτά που είπα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο που ακούγεται. Ευχαριστούμε θερμά τον Κωνσταντίνο Πουλή. Κάποια στιγμή ο Διονύσης Σαββόπουλος έβγαλε τον δίσκο «Το φορτηγό». «Το ξενοδοχείο». «Το ξενοδοχείο» ήταν τραγούδια ξένα πολύ γνωστά, μεταφρασμένα στα ελληνικά. Ο Τζίμις Πανούσης είχε πολύ εύστοχα σχολιάσει, ευτυχώς που κάποιος τα μετέφρασε, διότι εμείς δεν ξέρουμε αγγλικά, δεν έχουμε φροντιστήρια, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τα μάθουμε. Και απέδωσε και με τον δικό του τρόπο ο Τζίμις Πανούσης την σαββοπουλική μετάφραση του «Μέρα όμορφη, τις πάπιες ταΐσαμε». Το λειτουργικό ανάλογο εδώ, αλλά σε μια πολύ καλύτερη εκδοχή, είναι ο Διονύσιος Κλήρης, ο οποίος γύρισε το «Χωρίς αφεντικά» του Μάικλ Άλμπερτ στα ελληνικά. Ευχαριστούμε και ο λόγος σε σένα, Διονύση. Ευχαριστώ. Ναι, είναι ανοιχτό. Ναι. Είναι ανοιχτό, ωραία. Εννοείς μάλλον το ότι η μετάφραση «πρέζα όμορφη τις πάπιες ταΐσαμε». Λοιπόν, με έχει καλύψει εμπολίση η Κλειό με την διεξοδική ανάλυση. Εγώ θα... Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Είναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν... Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο αναλύει πάρα πολύ καλά
τι μπορεί να σημαίνει η αυτοδιαχείριση και η συνεργατική οικονομία χωρίς αφεντικά. Έχει μεταξύ των αρετών του βιβλίου, το ένα καταρχήν αφηγηματικό, εγώ θα κάνω και μερικά φιλολογικά σχόλια επειδή ήμουν μεταφραστής και επειδή η Κλειό μας έχει καλύψει ως προς το καθ' αυτό οικονομικό και κοινωνικό μέρος του βιβλίου. Υφολογικά το βιβλίο αυτό έχει πολύ απλή γλώσσα όπως υπόθηκε. Έχει ένα χαρακτήρα έντονης παρότρινσης, δηλαδή χρησιμοποιεί πολλές προστακτικές παρότρινσης με σκοπό να αφυπνίσει και χρησιμοποιεί και αρκετά την επανάληψη, δηλαδή δεν είναι από τους συγγραφείς που φοβούνται την επανάληψη. Υπάρχουν φράσεις που επαναλαμβάνονται, αλλά αυτό λειτουργεί ρητορικά. Θέλει μέσω της επανάληψης να δημιουργήσει ένα ρητορικό εφέ, το οποίο είναι ένα ρητορικό εφέ προς την κατεύθυνση της εγρήγορσης και της αφύπνισης. Το ότι έχει πάρα πολύ απλές λέξεις, όπως υπόθηκε, είναι ένα αγγλοσαξονικό στυλ, αμερικανικό με την καλή έννοια, και προσπάθησε να το διατήσει στη μετάφραση. Και έτσι είναι ένα βιβλίο απολύτως κατανοητό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μία, εγώ το βλέπω λίγο ως φιλόσοφος, έχει μία αγγλοσαξονική κουλτούρα με την καλή έννοια, δηλαδή έχει ένα είδος αναλυτικής σκέψης. Με λίγα λόγια θα μπορούσε όλο το βιβλίο να ειδωθεί ως μία επεξήγηση πολύ λεπτομερή του τι εννοούμε όταν λέμε αυτοδιαχείριση, τι σημαίνει αυτοδιαχείριση. Και νομίζω ότι αν κάτσει να σκεφτεί κανείς πάρα πολύ σοβαρά και διεξοδικά, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του είναι αφενός η απλότητα, αφετέρου η διεξοδικότητα, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά της αναλυτικής σκέψης γενικά. Και πιστεύω ότι αν κάτσει οποιοδήποτε να σκεφτεί πολύ διεξοδικά τι σημαίνει αυτοδιαχείριση, χωρίς έτσι νεφελώδη οράματα, αλλά να κάτσουμε να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, κάπου σε αυτές τις 250 σελίδες του βιβλίου θα φτάσει. Δηλαδή είναι κάπως λίγο πολύ μετρημένα κουκιά, θα τολμούσα να πω. Δηλαδή είναι πολύ, έτσι σε κάνει αυτό το βιβλίο, έχει μια πιστικότητα ότι σε πείθει ότι αυτό είναι η αυτοδιαχείριση. Και η συναφής αρετή του είναι ότι χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις, τα σωστά σημαίνοντα και σημαίνοντα τα οποία είναι ανανεωμένα, είναι updated, δεν είναι παλιά. Ας πούμε, θα φέρω ένα παράδειγμα, χρησιμοποιεί τον όρο για τα αφεντικά. Εντάξει, προφανώς χρησιμοποιείται ο λαϊκός όρος στα αφεντικά, μπόσεις κτλ. Αλλά όταν το πιο επιστημονικά το επικεντρώνει, το εστιάζει, χρησιμοποιεί τον όρο συντονιστές. Αυτό σημαίνει ότι γενικά ακολουθεί μια αναρχική, μια αναρχική τάση της σκέψης. Κάνει μια δυτή, ας το πούμε, κριτική και επίθεση. Προφανώς αφενός στον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Αφετέρου στον κεντρικά διευθυνόμενο σοσιαλισμό. Και κατά τρίτον, έχει μία προχωρημένη σκέψη, δηλαδή δεν κάνει απλώς το πολύ απλό που το κάνει πάρα πολύ αυτή τη διπλή κριτική, αλλά με μία προχωρημένη σκέψη προσπαθεί να προλάβει και παρόντες ή μελλοντικούς πειρασμούς του πώς μπορεί τα αφεντικά να επανέλθουν. Τα αφεντικά εξάλλου προφανώς δεν είναι δημιούργημα του καπιταλισμού. Μερικοί λένε ότι η μεγάλη αλλαγή έγινε στην νεολιθική περίοδο, ξέρω εγώ το 8.000 π.Χ., δεν ξέρω, που γιατί τότε είχαμε εγκατάσταση, άρχισε η δουλεία, άρχισε η πατριαρχία, άρχισαν οι πόλεμοι με μια ορισμένη μορφή, το ιερατείο, καλή ώρα, γενικώς όλα τα αρχαία επαγγέλματα. Και λοιπόν, επομένως, όταν επιτιθέμεθα στα αφεντικά, προφανώς δεν επιθέμεθα μόνο στον καπιταλισμό, αλλά και σε έναν κεντρικά διευθυνόμενο σοσιαλισμό και θα επανέλθουν μελλοντικοί πειρασμοί, τα αφεντικά σαν ένα υποσυνείδητο θα συνεχίσει να επανέρχεται στο αποθυμένο, ως τραγωδία ή ως φάρσα, και για αυτό το βιβλίο προσπαθεί και να προκαταβάλει μελλοντικές μορφές που μπορεί να πάρουν τα αφεντικά. Αυτό είναι μία προωθημένη μορφή και γι' αυτό
Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται όρος, χρησιμοποιούνται μερικές πολύ πετυχημένες, όπως τις βρήκα εγώ τουλάχιστον, που σημαίνοντα λέξεις, λόγου χάρη συντονιστές, αντί για αφεντικά, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στις λεγόμενες ενδυναμωτικές συνθήκες, το οποίο, όπως είπε και η Κλειό πριν, σημαίνει ότι όταν μιλάμε για αφεντικά, μιλάμε για αναπαραγόμενες κάστες. Αυτές οι αναπαραγόμενες κάστες μπορεί να είναι κάστες οικογενειακές, καλή ώρα στην Ελλάδα, αλλά πάει γενικώς, θα έλεγα, πέρα από την αυτοδιαχείριση, το βιβλίο αυτό είναι η ίστατη κατάληξη μιας σκέψης κοινωνικού συμβολέου. Δηλαδή αυτό που στην ιστορία της φιλοσοφίας άρχισε από τον πρώιμο διαφωτισμό, στην αρχή της νεωτερικότητας, από τον Λοκ, τον Χόμπς, τον Ρουσό μετά, δηλαδή το πώς το κοινωνικό συμβόλαιο σημαίνει αρχικά μία αποιεροποίηση των κοινωνικών δεσμών, να μην μιλάμε για έναν βασιλιά ο οποίος έχει ελαίο Θεού και ελαίο οικογενειακής δυναστείας το δικαίωμα να άρχει, αλλά πηγαίνουμε σε μορφές όπου έχουμε ένα συνεχές συμβόλαιο. Αυτό το βιβλίο μπορούμε να πούμε είναι η πιο προωθημένη μορφή που μπορεί να υπάρξει σήμερα μιας θεωρίας κοινωνικού συμβολέου, γιατί με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο δείχνει τι θα σήμαινε ένα διαρκές κοινωνικό συμβόλαιο, μία διαρκής διαβούλευση. Και η ιερότητα στην οποία στρέφεται εν προκειμένου δεν είναι η ιερότητα της βασιλείας και το καθεξής, είναι η ιερότητα της ατομικής ιδιοκτησίας, είναι τροποτνά η ιερότητα των κληρονομικών δικαιωμάτων της οικογένειας. Και το πάει και πιο βαθιά ακόμα, είναι ένα είδος λατρείας των ενδυναμωτικών, αυτό που λέει ενδυναμωτικές συνθήκες. Και εκεί είναι η βαθύτητα του βιβλίου. Τι σημαίνει ενδυναμωτικές συνθήκες? Αν κάποιος κάνει μία κουραστική, κοπιαστική δουλειά και γυρίζει λιώμα στο σπίτι, δεν θα μπορεί λόγου χάρη να μορφωθεί και θα μπορεί να αποκτήσει τις δεξιότητες οι οποίες θα τον κάνουν να μπορεί να ηγηθεί. Επομένως, χρησιμοποιεί πάλι δύο πολύ σημαντικές λέξεις, χρόνος δουλειάς και επίμοχθος χαρακτήρας της δουλειάς. Οπότε, και εκεί πάλι έχει ένα αναλυτικό πνεύμα, δηλαδή είναι ένα βιβλίο που έχει μία ποσοτικοποίηση της σκέψης. Γι' αυτό το λέω ότι ανήκει και στον αγγλοσαξονικό τρόπο σκέψης, με την καλή έννοια, δηλαδή ευτυχώς μία αναρχική αγγλοσαξονική σκέψη, όχι μία αντιδραστική, νεοφιλελεύθερη αγγλοσαξονική σκέψη. Λοιπόν, θέτει και με ποσοτικοποιημένους όρους τα θέματα χρόνου της δουλειάς και επίμοχθου χαρακτήρα της δουλειάς και θέτει με πολύ μεγάλη βαθύτητα το ζήτημα ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα στις ενδυναμωτικές συνθήκες. Δηλαδή, όχι μόνο μία ισότητα δυνάμει όπως τον καπιταλισμό, ούτε μια ισότητα καταναγκαστική εις βάρος ελευθερίας όπως τον υπαρκτό σοσιαλισμό, αλλά να υπάρχει μια διαρκώς διαπραγματευόμενη ισότητα, η οποία πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα σταματήσει, δηλαδή τα αφεντικά είναι μια κάστα. Αυτό που πρέπει να χτυπηθεί είναι μια οποιαδήποτε λογική κάστας. Για να το χτυπήσεις αυτό, πρέπει να χτυπήσεις την ιερότητα της οικογένειας ως συνδεόμενης με αφεντικά, ασφαλώς. Αλλά το επόμενο στάδιο είναι να χτυπήσουμε ένα είδος πειρασμού ότι δικαιούνται κάποιοι άνθρωποι να έχουν προνόμια ως προς τις ενδυναμωτικές τους συνθήκες. Δηλαδή, δικαιούνται κάποιοι να μπορούν να μορφώνται με διάφορες έννοιες, ώστε να είναι αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν τις αποφάσεις, ενώ οι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις εργασίες με τον επίμοχθο χαρακτήρα και επειδή ακριβώς θα χάνουν χρόνο με αυτές τις δουλειές και θα χάνουν και φαιά ουσία και την υγεία τους και όλα αυτά, μετά αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, άρα θα έχουν γίνει μία άλλη κάστα. Και επομένως αυτό το οποίο είναι το αντικείμενο της συνεχούς διαπραγμάτευσης
είναι πώς να υπάρχει αυτή η ισότητα στον χρόνο και στις επίμοχθες και στον επίμοχθο χαρακτήρα των εργασιών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μία ισότητα διηνεκής μέσα από διαρκή διαπραγμάτευση και διαβούλευση. Αυτά, ας πούμε, μου έχουν κάνει εντύπωση, δεν θα με ακρηγορήσω. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι η Κλειό έχει να μας πει και άλλα σημαντικά, ίσως κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οπότε δεν θέλω να πάρω πολλά λεπτά. Τελειώνοντας, να πω ότι είναι ουτοπικό. Το ερώτημα παραμένει, είναι ουτοπικό αυτό το βιβλίο ή όχι. Θα τολμούσα από λογοτεχνική σκοπιά να πω μία έτσι, δεν ξέρω αν θα φανεί τολμηρή μεταφορά ή αν θα φανεί αρνητική για το βιβλίο. Ελπίζω να εξηγήσω ότι είναι μία αναφορά θετική για το βιβλίο. Μου θύμισε λίγο μυθιστορήματα του Κάφκα. Δηλαδή, ο Κάφκα το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι παρουσιάζει μία τελείως σουρεαλιστική κατάσταση και μετά την περιγράφει με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια ώστε σε πείθει ότι είναι κάτι απολύτως πιστικό. Αυτό θα μπορούσε να φανεί ως μία αρνητική κριτική για το βιβλίο, αλλά εγώ θέλω να εστιάσω στο θετικό μέρος, ότι έχει με αυτόν τον τρόπο έτσι αφηγηματικές ικανότητες πιστικότητας. Βέβαια, το ότι εμάς μας φαίνεται σουρεαλιστικός ο κόσμος χωρίς τα αφεντικά είναι επειδή έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε έτσι μέσα στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Αλλά το βιβλίο αυτό ξεκινάει με ένα πάρα πολύ τολμηρό όραμα. Μπορεί να φαίνεται σουρεαλιστικό σήμερα, όμως είναι τέτοια η διεξοδικότητα και η λεπτομέρεια με την οποία περιγράφει αυτή την κοινωνική κοινωνία που γίνεται πάρα πολύ πιστικό. Και για αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι και εμείς, αν και η Κλειό το προσπάθησε πολύ γενναία, νομίζω δεν μπορείς να συνοψίσεις αυτό το βιβλίο, ας πούμε, σε 15 λεπτά, γιατί κάθε κεφάλαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους τρόπους που σου αναλύει και γι' αυτό πραγματικά αξίζει να διαβαστεί. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι η δική μας, γιατί υπάρχουν αφεντικά. Σίγουρα ότι υπάρχουν αφεντικά οφείλεται και σε μια πνευματική και σωματική νοθρότητα που έχουμε πολλοί από εμάς. Δηλαδή, το αφεντικό είναι κάποιος που μπορεί να πάρει μια απόφαση πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε είναι πολύ πιο κοπιαστικό να υπάρχουν ατέρμονες διαβουλεύσεις και κάπου είναι πιο εύκολο να εκχωρήσεις την ελευθερία σου. Το βιβλίο όμως μας δείχνει τι σημαίνει το να μην εκχωρείς την ελευθερία σου και τι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Υπάρχει βεβαίως το οικονομικό στοιχείο που το θέτει πολύ ωραία ο Γιάννης Βαρουφάκης, το αφεντικά και αγορές, δηλαδή αν μπορούν να κατακτηθούν τόσο εύκολα οι αγορές και τι συμβαίνει με τους μηχανισμούς τιμών. Αν μπορούν οι μηχανισμοί τιμών τόσο εύκολα, όπως λέει το βιβλίο, να αντικατασταθούν από συμβούλια. Το βιβλίο μιλάει για συμβούλια, αφενός συμβούλια παραγωγών και αφετέρου συμβούλια καταναλωτών και έναν συντονισμό μεταξύ των δύο συμβουλίων, μεταξύ των δύο ειδών συμβουλίων. Από τα κάτω είναι πάρα πολύ συναρπαστικά αυτά που γράφει σχετικά. Είναι τόσο εύκολο. Και το τρίτο και τελειώνω είναι βέβαια το γεωπολιτικό. Δηλαδή, αυτό, το πρόβλημα με όλα αυτά είναι ότι δεν το κάνει σε μία χώρα. Αν το κάνει σε μία χώρα, θα σου την πέσουν όλες οι άλλες χώρες. Γι' αυτό και η Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε αμέσως ένας πόλεμος εναντίον της και αναγκάστηκε η ίδια μετά να εκτραπεί. Η Ρωσική Επανάσταση επίσης ξεκίνησε αμέσως ένας πόλεμος εναντίον της. Οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στον καπιταλισμό σημαίνει συνασπισμό πολλών χωρών εναντίον της σοσιαλιστικής χώρας. Οπότε αυτό μας κάνει αυτομάτως να είμαστε διεθνιστές. Δηλαδή, όλα αυτά τα βιβλία έχουν νόημα σε μια διεθνιστική προοπτική να προσπαθούμε να προωθούμε αυτά τα οράματα από κοινού σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον Διονύσιο Σκλήρη. Αν και εγώ πρέπει να πω ότι σαν συντονιστής της βιβλιοπαρουσίας δεν νιώθω πολύ άνετα με το κάλεσμα για να τελειώνουμε με την τάξη των συντονιστών. Πριν προχωρήσουμε συζήτηση, πάμε και σε κάποια σοβαρά θέματα με την άδειά σας. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι εδώ, επειδή έχουμε κάποια ευαισθητοποίηση για κάποια ζητήματα, παρακολουθούμε καταστάσεις και έχουμε μία επίγνωση και δίνουμε μία στήριξη. Αλλά η εκδήλωση αυτή θα έχει και μία δεύτερη ζωή στο διαδίκτυο, που δεν θα αποτελείται μόνο από φυσικός παριστάμενος στο Rennes Noir.
Εκεί, αν μου επιτρέπετε, ίσως θα είχε νόημα να λεχθεί ρητός επί τη ευκαιρία. Εδώ και χρόνια δίδεται ένας αγώνας από τον κύριο Γιάννη Μάγκο, ο οποίος είναι μαζί μας, ενάντια στη συγκάλυψη της κρατικής δολοφονίας του Βασίλειου Μάγκου. Αντίσταση στην απόπειρα συγκάλυψη είναι ακριβώς η γνωστοποίηση. Οπότε, αν θα ήθελε μια κουβέντα να πει για αυτόν τον αγώνα, θα ήμασταν ευγνώμονες πολύ. Ευχαριστώ. Ευνηδιάστηκα, όπως είπα, πριν από 2 λεπτά και σε ρώτησα πώς μπορεί να δέσει. Σκεπτόμενος όμως, 3 λεπτά, παρακαλώ. Σκεπτόμενος, καταρχήν μια προσωπική σκέψη, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν η δική μου ζωή αν δεν υπήρχε η ουτοπία στη σκέψη μου. Δεύτερον, αν πάει κανείς στην Καρδίτσα, από τον παλιό δρόμο, από Φάρσαλα, μπαίνοντας στην πόλη της Καρδίτσας, στο αριστερό χέρι υπάρχει ένα πολεμικό αεροπλάνο, όπως συνηθίζουν στα χωριά, στις πόλεις να βάζουν τα παλιά ερείπια τα αεροπλάνα. Αν παρατηρήσει και δει το αεροπλάνο, θα δει πάνω ένα γραμμένο σύνθημα, μια λέξη, η λέξη ουτοπία. Αυτή τη λέξη την είχε γράψει ο Βασίλειος, πηγαίνοντας για μια ακτιβιστική δράση στα Άγραφα. Ανεβήκαν στο αεροπλάνο, στο σακίδιο ενός αναρχικού, πάντα υπάρχει ανάμεσα στα άλλα και ένα σπρέι. Γράψαν τη λέξη ουτοπία, κάναν το σύνθημα της νίκης και θέλω να πω ότι δεν είμαι αυτά που συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Βασίλειος ήταν, το άρεσε, δηλαδή στο μυαλό του ήταν η ουτοπία και θα χρησιμοποιήσω και αυτό που είπε η συντρόφισσα η Κλειό. Αν βρεις σε ένα σπίτι βιβλία μπορεί να τα εκμεταλλευτείς. Ο Βασίλειος βρήκε πολλά βιβλία τα οποία διάβασε και ανάμεσα αυτά που διάβασε ήταν ας πούμε του Ιβάν Ήλιτς. Του είχε κάνει φοβερή εντύπωση, κοινωνία χωρίς σχολεία. Ο Βασίλειος, παρότι ήταν άριστος μαθητής, δεν το άρεσε το σχολείο. Όχι με την έννοια ότι βαριόταν το σχολείο, αρνούταν την έννοια του σχολείου. Όπως φυσικά δεν το άρεσε ο στρατός και ήταν αρνητής. Λοιπόν, έχει διαβάσει του Ιβάν Ήλιτς στο σοσιαλισμό δεν πας μόνο με το ποδήλατο. Το εγχείρημα στην Κουερναβάκα που έκανε ο Ιβάν Ήλιτς τον είχε τρελάνει. Όπως επίσης διάβασε του. Σε αυτά που πρόλαβε να διαβάσει του Θωρώ, ένα εγχείρημα που έκανε ο ίδιος ο Θωρώ και που την ουτοπία την έκανε πράξη, το Walden. Όπως επίσης δεν του άρεσε και μόνο σαν έκφραση το βιβλίο του Θωρώ, η πολιτική ανυπακοή. Ανάμεσα στα άλλα του άρεσε όμως πάρα πολύ ο Μίσιος, ο οποίος και αυτός ήταν. Θέλω να σας πω μόνο για την υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου, είναι λίγο πολύ γνωστό το πόσο αστυνομική βία δέχτηκε στο σώμα του, αλλά και στην ψυχή του. Αυτό που θέλω να πω και για το οποίο φωνάζω τελευταία και μάλιστα ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο τον Πολύ με τον Καμίλη τον Θανάση που στηρίζουν ανάμεσα σε όλους την υπόθεση του Βασίλειου και γι' αυτό πήρα το πλακάτ στους ώμους και φωνάζω το παιδί μου το ίδιο στους ώμους, όχι στη συγκάλυψη. Γίνεται μια προσπάθεια κατάφορης συγκάλυψης. Συγκαλύπτουν εγκληματίες. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Σε αυτά που γίνονται. Γίνονται εγκλήματα και προσπαθούν να περάσουν τα θύματα σαν θύτες και να βγάλουν λάδι τους εγκληματίες. Στην περίπτωση του Βασίλειου, 2 εισαγγελείς, ως μειόφυλαν, άσκησαν μια ποινική δίωξη, ενώ είχαμε κάνει εμείς τη δική μας μήνυση, δημιουργώντας μια ψευδοϋπόθεση μέσα στην πραγματική υπόθεση, με νομικά τερτύπια βρώμικα, ούτως ώστε τη δική μας τη μήνυση να τη στείλουν στο αρχείο και να εκδικαστεί η δική τους η μήνυση, η οποία τους ρίχνει στα μαλακά, μόνο βγάζοντας, κρίνοντας αυτή ότι 3 είναι οι κατηγορούμενοι, ενώ εμείς λέμε είναι 8, και οι κατηγορίες για τον εισαγγελέα, για τους εισαγγελείς είναι απλή σωματική βλάβη, ενώ εμείς λέμε ότι είναι κακουργήματα. Υπ' αυτή την έννοια, αν εκδικαστεί εκκρεμεί αυτή τη στιγμή μια προσφυγή μας στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Αν εκδικαστεί θετικά, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο τη δίκη. Αν εκδικαστεί αρνητικά, θα έχουμε το εξής οξύμορο σχήμα. Εμείς, οι γονείς του Βασίλειου Μάγκου, τον οποίο σκότωσαν στο ξύλο οι μπάτσοι, να μην έχουμε το δικαίωμα να φτάσουμε στο δικαστήριο, να υποστηρίξουμε αν έχουμε δίκιο ή όχι. Εκεί την πάνε την υπόθεση. Υπ' αυτή την έννοια, όταν ο πολίτης αισθάνεται ότι ο νόμος δεν υπάρχει, δεν τον στηρίζει πια, καταργείται η αρχή της ισονομίας ή της δίκαιης δίκης, αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τη δικαιοσύνη, κάτι δεν πάει καλά με τους θεσμούς και σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμότατα και ευχόμαστε δικαίως. Όσες και όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο και δεν γνωρίζουν την ιστορία, ας ψάξουν. Βασίλειος Μάγκος έχει γράψει το The Press Project, έχει γράψει ο Ιάσον Αθανασιάδης, που επίσης είναι μαζί μας και στα αγγλικά. Στην τηλεόραση δεν θα το δείτε, αλλά για να υπάρξει αντίσταση στη συγκάλυψη, αξίζει η περαιτέρω γνωστοποίηση. Προχωρώντας τη συζήτηση για το βιβλίο, ξανά ευχαριστώντας για την παρέμβαση, νομίζω, εσείς θα μου πείτε, το καλύτερο θα είναι να αφήσουμε το μικρόφωνο να πλέει αυτοδιαχειριζόμενα σε όποιον θέλει και όποια θέλει, ή δυνατόν όμως για σύντομες χρονικά παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε μετά και στο τέλος οι τρεις μας να τοποθετηθούν καταληκτικά. Από πού θα αρχίσει η πλεύση του μικροφόνου? Καλησπέρα. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα μου απαντήσει, έτσι. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Συνάδει τίποτα με τη SkinShep στο βιβλίο? Ακολουθείτε τίποτα για τη SkinShep? Δηλαδή, συνάδουν καθόλου? Υπάρχει κάτι σε αυτό? Μπορεί να βελτιωθούν οι SkinShep, νομοθετικά εννοώ, έτσι. Και δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω, δεν αποφεύγει το χρήμα, έτσι. Το περιεχόμενο του βιβλίου δεν αποφεύγει το χρήμα. Άρα, δεν βλέπω τον τρόπο να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουμε άμεση οπτική επαφή πίσω από το τυχάκι, που ίσως θα θέλανε να ρωτήσουν, να θέσουν ένα ζήτημα κλπ. Σας προειδοποιώ με απειλή. Αν δεν θέσετε περισσότερες ερωτήσεις, θα βρει ευκαιρία η Κλειό να πει και τα υπόλοιπα που δεν είπε πριν. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα το ότι ο κόσμος θέλει αφεντικά? Αυτό είναι το... Έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές ότι ο κόσμος δεν θέλει να πάρει την ευθύνη τον πράγμα του, θέλει ένα μπαμπά, ένα αφαντικό, ένα θεό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που είναι... Δεν ακούγεται το μικρόφωνο. Ναι. Τώρα ακούτε? Ωραία. Το πρώτο θέμα είναι ότι πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα, ότι ο κόσμος θέλει αφεντικά, στη μεγάλη του πλειοψηφία, θέλει ένα μπαμπά, ένα θεό από πάνω του και θέλει να εναποθέτει τις ευθύνες του σε αυτόν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κόμματα. Προτιμάει να αποθέτει τις ευθύνες του σε ένα κόμμα παρά να δράει ο ίδιος. Το δεύτερο θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι ότι υπάρχουν παραδείγματα αυτοδιαχείρισης σε πολύ ευρεία κλίμακα. Υπάρχουν τα πρώτα δείγματα αυτοδιαχείρισης στη Σοβιετική Ένωση, τα οποία βέβαια καταργήθηκαν όταν καταργήθηκαν τα Σοβιέτ. Υπάρχει η αυτοδιαχείριση που γινόταν σε ολόκληρα εργοστάσια στην περίοδο του Μάη του 68. Υπάρχει η αυτοδιαχείριση στην Αλγερία για ένα πολύ μεγάλο διάστημα πριν το πραξικόπημα του Μεντιέν. Υπάρχει επίσης η αυτοδιαχείριση στη Χιλή, σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα, πριν και εκεί γίνει το πραξικόπημα. Όμως, εκείνο που πιστεύω εγώ, είναι ότι η αυτοδιαχείριση είναι κάτι το βιωματικό και πολύ πρακτικό. Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και σαφείς. Κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι εντάσσεως κεφαλαίου, είναι εντάσσεως εργασίας, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του κόστους είναι η εργασία, επιδέχονται αυτοδιαχείρισης. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει, ας πούμε, μία βιομέ και, αν δεν κάνω λάθος, και άλλη μία προσπάθεια στην αυτοοργάνωση των βιολογικών αγορών, που έχουν πετύχει. Τι συμβαίνει και δεν γίνεται? Και πώς μπορούμε να δούμε πρακτικά, όχι μόνο θεωρητικά, που είναι πολύ χρήσιμο το βιβλίο από θεωρητική άποψη, από μεθοδολογική άποψη, αλλά πρακτικά τι μπορεί να γίνει με κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να αυτοδιαχείριζονται στην Ελλάδα. Πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Σε τι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το βιβλίο? Εγώ είχα μία εμπειρία με την Coca-Cola. Μένω και Σαριανή
Και θυμάμαι ότι γινόταν μια απεργία από τους εργάτες της Coca-Cola, οι οποίοι θέλανε να μην παίρνουμε Coca-Cola, ώστε να χτυπηθεί έτσι Coca-Cola κτλ. Πράγματα τα οποία ήταν τελείως τοπικά. Πήγα και τους βρήκα μαζί με κάποιους άλλους φίλους. Τους είπα, κοιτάξτε να δείτε, σας απολύουν και έχετε ο καθένας από ένα μικρό ποσό. Γιατί δεν κάνετε μία επιχείρηση συνεργατική, χυμών, που ξέρετε το αντικείμενο, είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν χρειάζονται πολλά λεφτά, ήδη αν προσέξει κανείς στην Κάνικος και σε άλλα μέρη, πολλαπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις χυμών, οι οποίες δεν προϋποθέτουν σχεδόν κανένα κεφάλαιο, παρά ελάχιστα πράγματα. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα βλέπαν όλα πολύ παράξενα, ότι δεν ήθελαν να πάρουν την ευθύνη το να κάνουν κάτι τέτοιο, πρώτον, και δεύτερον, ότι υπήρχε, ας πούμε, η καθοδήγηση από, κάποιο κόμμα ή κάποια κόμματα, τα οποία τους εμπόδιζαν να περάσουν σε μια αυτοδιαχείριση. Δεν τους ενθάρρυναν. Έτσι. Και η γνώμη μου είναι ότι μόνο μέσα από τα πτώματα των κομμάτων, των μεγάλων κομμάτων, μπορεί να γίνει αυτοδιαχείριση. Ποτέ κανένα κόμμα μεγάλο δεν θα ενθαρρύνει την αυτοδιαχείριση. Ευχαριστώ. Ναι, ακούμε. Ωραία. Παίρνω το ζωστικά και το μικρόφωνο για τη σκητάλη από τον κύριο που μένει μόλις πριν. Ναι, ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι αν αυτό το βιβλίο συγκεκριμένα, πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται, παρουσιάζει και ένα πιο πρακτικό. Δηλαδή, πώς θα καταφέρουν περισσότεροι άνθρωποι να σκεφτούν συνεργατικά και όχι μόνο μέσα σε ένα πλαίσιο μιας μικρής κοινωνικής ομάδας, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όταν η εκάστοτε εξουσία, η εκάστοτε άρχουσα τάξη, διαθέτει όλους τους μηχανισμούς για να μην σκέφτονται οι άνθρωποι έτσι. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κύριος πριν, ότι δεν τους φαινόταν πολύ περίεργο των ανθρώπων εκεί πέρα αυτό το πράγμα να συμβεί. Πώς λοιπόν αυτό θα περάσει πλατύτερα στον κόσμο. Το δεύτερο σκέλος είναι και αυτό σαν ερώτηση πάλι, είναι αν πάλι αυτό το βιβλίο απαντάει και με τον τρόπο. Δηλαδή, ωραία, ας πούμε ότι γίνεται αυτό και όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν. Ναι, δεν θέλω την απάντηση, θέλω αν το κάνει. Γίνεται λοιπόν αυτό. Η ίδια εξουσία θα αφήσει τα όποια προνόμια της έτσι, δηλαδή θα αφήσει να υπάρχουν 1-2% βιωμέ. Αυτό. Απλώς τώρα που το ξανείπα, νιώθω την ανάγκη να πω το ΜΕΤΑ δεν παίρνει κομμάτι, δεν παίρνει δικαιώματα από το βιβλίο. Δεν το κάνουμε γι' αυτό. Αλεξάνδρα, τι ήθελε. Αν θες να πω κάτι, Σωτήρη θα πω, αλλά από μια άλλη σκοπιά. Λίγο πιο κοντά. Εγώ είμαι της κοινωνιολογίας του ελεύθερου χρόνου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κλειώ. Λοιπόν, ένα ζήτημα νομίζω πολύ μεγάλο και από την εμπειρία κυρίως της Γαλλίας, ιδιαίτερα την δεκαετία του 70 ή μάλλον πιο πριν τη δεκαετία του 60, παράλληλα με την αυτοδιαχείριση, έθεταν και ένα μεγάλο ζήτημα και το έθεσε ο κύριος Πουλής, νομίζω, πολύ πιο πριν με τον Τόμας Μόρ, που ήταν και η μεγάλη ουτοπία του ελεύθερου χρόνου. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι η αριστερά στο σύνολό της το έχει εγκαταλείψει πια. Δηλαδή, επανήλθε η πολύ μεγάλη αξία της εργασίας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λόγω της στέρησής της μέσω της ανεργίας και χάθηκε το πολύ μεγάλο όραμα που ήταν όραμα όχι ατομικό μόνο και συλλογικοτήτων και που είχε να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο. Το δεύτερο μεγάλο σημείο νομίζω ότι είναι η επικράτηση του ατομοκεντρισμού που πάρα πολύ απαγορεύει το να αισθανθεί κανείς την εργασία σαν κοινωνικό δεσμό πάνω απ' όλα, γιατί αν υπάρχει μια πεπτουσία της εργασίας είναι ο κοινωνικός δεσμός. Αυτό έσπασε πολύ βία. Παράδειγμα, ας πούμε, η France Telecom. Όταν λέω βία, εννοώ ακόμη και με τις αυτοκτονίες των ανθρώπων, έτσι. Και το τρίτο σημείο είναι ίσως αυτό που πρέπει να ξανασκεφτούμε και εκεί δεν βρήκα μια σκέψη μέσα στο βιβλίο σχετική, είναι γιατί θέλουμε τα αφεντικά. Εγώ εκεί θα πήγαινα πολύ περισσότερο σε ψυχαναλυτικές θεωρήσεις, έτσι. Δηλαδή, πώς κανείς αναζητάει ξανά έναν πατέρα, μια μητέρα, ένα γονικό πρότυπο,
κάτι που του δίνει ασφάλεια, τον πνίγει βέβαια, αλλά συγχρόνως του δίνει μια ασφάλεια. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα. Ας μην πάω παραπέρα, ήταν μια διακοπή. Πολλά θέματα ανοίχθηκαν. Υπάρχει κάποια ακόμα παρατήρηση? Α, βεβαίως. Ήθελα να πω ότι μιλάμε για τον κόσμο χωρίς αφεντικά, το οποίο είναι ένα στάδιο. Αλλά με την αύξηση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, ας πούμε το COVID, τώρα με την ενεργειακή κρίση, ήδη και μεθαύριο ακόμα εντονότερα με την κρίση την περιβαλλοντολογική, όχι μόνο δεν πάμε σε ένα προς ένα κόσμο χωρίς αφεντικά, αλλά χάνουμε και αυτές τις αστικές ελευθερίες, τις απλές που παίρναμε για δεδομένες μέχρι κάποια στιγμή, που ίσως να σταμάτησαν ήδη η ημερομηνία τους από το 2010, αν όχι από το 1991. Οπότε είναι διπλά δύσκολο το παιχνίδι του να πάμε σε έναν κόσμο χωρίς αφεντικά, όταν ήδη δεν πολεμάμε για να σταματήσουμε την στρατιωτικοποίηση του κόσμου. Άλλος κανείς? Αν και ανήκουν στην βδελιράν τάξη των συντονιστών ως προς την βιβλιοπαρουσίαση, συνήθως δεν θα πρέπει να κάνω και πολλά σχόλια. Απλώς ένα μικρό σχόλιο πριν προχωρήσουμε στο πάνελ. Επειδή επανήλθε το θέμα, μήπως και ο κόσμος το τραβάει η όρεξή του, ας πούμε, να έχει την τάξη των συντονιστών, την τάξη των αφεντικών κλπ. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο της συζήτησης. Αν μιλούσαμε εν κενό, δηλαδή αν είχαμε μια κοινωνία τάμπουλα ράσα και ξαφνικά διαπιστώναμε, όπ, πώς προκύπτουν, και τελείως διαφορετικό αν μιλάμε σε μια κατάσταση που υπάρχει ήδη μια δομή η οποία εξουσιαστικά αυτό αναπαράγεται και έχει εκ των πραγμάτων και το μαχαίρι και το πεπόνι. Οπότε το πώς θα θεωρούσαμε ότι θα από μόνη της, ας πούμε, η κατάσταση ποιότητας διαθέσεως του ανθρώπινου ψυχισμού θα οδηγούσε σε κάποιες εξουσιαστικές δομές σόνι και ντε, ως εάν να μην βρισκόμαστε ήδη σε μια κατάσταση με τη δική της αρχιτεκτονική, είναι ένα λίγο διαφορετικό ερώτημα. Να πάμε σε κάποιες τοποθετήσεις. Το είπαμε αυτό τρεις φορές. Αυτομαστιγώθηκα, νομίζω, επαρκέστατα. Την επόμενη φορά θα το πούμε αλλιώς. Δεν την ξαναπατάμε. Να πάμε σε έναν κύκλο αποκρίσεων όπως με τη σειρά που κάναμε και στην αρχή. Κλεονίκη, ο λόγος σε σένα. Όχι, θα είμαι σύντομη. Ακούγομαι, ναι. Και μετά εγώ στον Κωνσταντίνο χωρίς συντονιστές. Εντάξει, θα το δώσω κατευθείαν. Θα ξεκινήσω όπως τις θυμάμαι τις ερωτήσεις. Εννοείται ότι η Κινσέπ, δηλαδή οι κοπερατίβες, οι συνεταιρισμοί, είναι μοντέλο. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στα πιο προηγούμενα μοντέλα εντός εισαγωγικών, συντεχνίες, commons κλπ. Οι κοπερατίβες είναι στην εταιρικότητα και σίγουρα είναι στην καρδιά αυτού για το οποίο μιλάει. Όποιος για να θέλει να γράψει για συμμετοχική οικονομία πρέπει να αναφερθεί σε αυτές. Απλώς δεν το κάνει ακαδημαϊκά, δεν κάνει βιβλιογραφικές αναφορές. Θέλω να πω, δεν τεκμηριώνει με αυτή την έννοια να πει ότι να, οι τάδε, οι τάδε, οι τάδε έχουν πει αυτό, οι τάδε, οι τάδε, οι τάδε φάρμοσαν αυτό. Δεν πάει τόσο μακριά. Α, τι. Α, νόμιζα αν αυτός αναφέρεται σε εκείνες. Οκ. Ναι. Αν η Κινσέπ, με ποιο τρόπο όμως. Αυτό καλύτερα να το απαντήσει ίσως ο Διονύσης και ο Σωτήρης που ξέρουν το συγγραφέα, γιατί εγώ δεν τον γνωρίζω. Δεν ξέρω δηλαδή τι σχέσεις έχει με αυτά τα εγχειρήματα. Απαντάτε πολύ στη συνέντευξη του νομοθετική μας project. Η νομοθετική μας σύσταση που έχει γίνει για τη Κινσέπ, έτσι, αν έχει βάση καθόλου στο βιβλίο. Αν, δεν ξέρω. Ναι, απλώς δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Όχι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι πώς να το πω, είναι επικαιροποιημένο το βιβλίο προς αυτό. Απλώς η Κινσέπ, δεν ξέρω γιατί το βιβλίο βγήκε μόλις τώρα. Δηλαδή, πού να έχουν προλάβει οι άνθρωποι να το διαβάσουν και να το εφαρμόσουν. Ναι. Η Κινσέπ έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι μια μεμονωμένη νησίδα, ας πούμε, σε ένα πολύ διαφορετικό νομικό, εργασιακό, whatever, από όλα πλαίσιο. Ο Άλμπερτ φτιάχνει μια πιο συνολική καλωσιά, η οποία όμως έχει πάντοτε ως πλοηγό το να είναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμη, να μην είναι κάτι τελείως εκτός. Δηλαδή, αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό πλοηγός του, η Αμερικανιά του, αν θέλετε, όπως είπε και ο Διονύσης στο αναλυτικό του στοιχείο, αλλά προϋποθέτει κάποιους αλληλοεπικαλυπτόμενους κύκλους. Δηλαδή, υπάρχουν συμβούλια καταναλωτών περιφερειακά, παραπεριφερειακά, σε επίπεδο πλέον επικράτειας κλπ. Συμβούλια
υπαλλήλων, εργατών κλπ. Είναι πιο... Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Κιντσέπ είναι ένα εγχείρημα το οποίο βρίσκεται σαν νησίδα σε έναν ωκεανό με τελείως διαφορετική λογική. Δηλαδή, να το θέσουμε έτσι, η Κιντσέπ δεν είναι η υπαρκτή ταξική κοινωνία μέσα στην παρούσα κατάσταση. Συγγνώμη που πήρα το μικρόφωνο από το στόμα. Καλά έκανες, γιατί τώρα κατάλαβα τι ακριβώς ρωτούσατε. Είναι πιο πολιτικό το θέμα. Ναι. Σίγουρα ισχύει αυτό που είπε ο Σωτήρης πάντως, ναι, ότι μιλάμε για άλλη κλίμακα. Εδώ μιλάμε για το σύνολο της οικονομίας, όχι απλώς για μία, ναι, για μία νησίδα. Και μία ακόμα σύγκριση τώρα, χρόνο της ευκαιρίας. Ο ίδιος ο Άλμπερτ δεν είναι πανεπιστημιακός, αλλά το εγχείρημα παρέκον, participatory economics, συμμετοχική οικονομία, είναι ένα ευρύτερο εγχείρημα με χρόνια πίσω του, με δεκαετίες, με βιβλιογραφία και με τους έτσι στενά ακαδημαϊκούς του, όπως τον Ρόμπιν Χανέλ, που μόλις έβγαλε το βιβλίο «Δημοκρατικός οικονομικός σχεδιασμός» κλπ. Εδώ οφείλω να κάνω φρικτή αυτοδιαφήμιση στο Meta, metacpc.org, έχουμε και μια κατηγορία Meta Working Papers, κείμενα εργασίας, τα οποία υπάρχει ένα εγχείρημα εκεί 6 εργασιών, μετακαπιταλιστικό σχεδίασμα που γράφει ο Ρόμπιν Χανέλ, που γράφει ο Μάικλ Άλμπερτ, οπότε πολλές πτυχές. Γιατί αυτό είναι ένα μέρος του όλου εγχειρήματος, του ευρύτερου και χρονικά ευρύτερου εγχειρήματος παρέκον. Participatory economics, συμμετοχική οικονομία. Στα ελληνικά, που ήδη υπάρχει ένα ακόμα βιβλίο για τη συμμετοχική οικονομία, δεν θυμάμαι τόσες λεπτομέρειες, αλλά μου γκουγκλάρει κανείς παρέκον το βρίσκει. Υπάρχουν και αυτά τα κείμενα εργασίας που είναι καλά κατασταλάγματα κάποιων έτσι, πρακτικών προτάσεων, προβλημάτων κλπ. Για το ευρύτερο ζήτημα και από μια ευρύτερη σειρά συγγραφέων για το θέμα. Συγγνώμη. Μια χαρά. Ναι, και προφανώς υπάρχει βιβλιογραφία για αυτά τα θέματα για τη Κιντσέπ εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τωρινό. Απλώς εδώ πάει ένα βήμα παραπέρα με τους κόθρους του, τέλος πάντων, τους συνεργάτες του. Ναι, συγγνώμη. Το ζήτημα του χρήματος, δεν ξέρω ποιος το ρώτησε, ο ίδιος, δεν το αναλύει. Δηλαδή, θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Έχω διαβάσει τις 150 από τις 250 σελίδες. Θέλω να πω αυτό το ποσοστό του βιβλίου. Οπότε μπορεί να τον αδικώ κάπου, αλλά στις λεπτομέρειες πιστεύω. Στη γενική του θεώρηση δεν το λαμβάνει υπόψη, δεν το αρνείται. Θέλω να πω ούτε το αρνείται, ούτε λέει ότι είναι ο μόνος τρόπος. Λέει ότι είναι ένας τρόπος. Το πώς όμως πραγματικά θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό τώρα, σήμερα. Ναι, θέλει ολόκληρη... Εγώ δεν είδα, όχι. Θέλει δηλαδή άλλο ένα βιβλίο στην πραγματικότητα για να γράψεις για monetary theory. Ναι, και ήδη φυσικά υπάρχουν άλλοι και άλλοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, η Κέλτον έχει γράψει για το new monetary theory, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεφεύγουν από το υπαρκτό σύστημα. Δηλαδή μπορεί να είναι σύμβουλος του Sanders και να γράφει για ένα νέο τρόπο, αλλά σε εθνικό επίπεδο, στο επίπεδο της αμερικανικής οικονομίας. Δεν μπορεί να μπει, πιστεύω, σε αυτό αυτή τη στιγμή. Τώρα στα πολύ μεγάλα ερωτήματα για η κοινωνία, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν έναν παπά, ένα αφεντικό κλπ. Εκεί προφανώς πάμε σχεδόν σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Αν δεχτούμε αυτό που λένε οι φιλελεύθεροι, τελειώσαμε. Ότι είναι εξορισμού, ας πούμε, ο άνθρωπος, homo economicus και θα κοιτάει μόνο τα συμφέροντά του κλπ. Επίσης, υπάρχει το πολύ συγκεκριμένο debate μεταξύ της Έλληνο Ρόστρομ, ας πούμε, που είναι με τα Commons, και του Όλσον, που μιλάει για free riders. Γιατί αυτό δεν το ανέφερα πριν. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος, προφανώς, της γραφειοκρατίας, της νομενκλατούρας, ας πούμε, ή των συντονιστών, των managers, που θα γίνουν φυσική ηγεσία. Υπάρχει και κίνδυνος από τα κάτω. Ότι οι άνθρωποι από τα κάτω δεν θέλουν, αυτό που είπε και ο κύριος πριν, να μην πάρουν την ευθύνη. Τους είναι πολύ δύσκολο να πάρουν αυτή την ευθύνη. Και υπάρχει αυτό που λέει ο Όλσον, free riders. Οι άνθρωποι δηλαδή που επωφελούνται από συλλογικές διεκδικήσεις, τους ξέρουμε όλοι, ενώ απεργοσπάστες πηγή, οι οποίοι θα χαρούν πάρα πολύ όταν θα αυξηθεί ο μισθός τους, αλλά δεν κάνουν την προσπάθεια που απαιτείται για να γίνει η απεργία. Υπάρχει πάντα αυτή η διάσταση. Αυτό είναι όντως θέμα χρόνου, πιστεύω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, και θα έρθω πάλι σε αυτό με το χρόνο. Απλώς να πω για τις ψυχαναλυτικές θεωρήσεις ότι δεν είμαι η κατάλληλη για να απαντήσω σε αυτό. Προφανώς και υπάρχουν τέτοιες προσεγγίσεις και
όντως μπορεί κάποιος να πει ότι πάντα θέλεις κάποιον καθοδηγητή, τον μπαμπά σου κλπ. Αλλά επειδή ακριβώς είναι τόσο, αυτό είναι τόσο δομική συνθήκη, εσωτερική συνθήκη, είναι λίγο επικίνδυνο να ρίξουμε όλο το βάρος εκεί, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε εύκολα να την ιστορικοποιήσουμε και άρα να μην φαντάζει σαν φυσικό φαινόμενο στους ανθρώπους. Πάλι δηλαδή έρχομαι στο ίδιο debate, το αν είναι η φύση του ανθρώπου ή όχι. Για να ξεφύγουμε από την ουσιοκρατία, ότι δεν είναι αυτή μόνο η ουσία του ανθρώπου και ότι είναι δυναμική. Ο άνθρωπος αλλάζει, μπορεί να αλλάξει. Είναι καλό να τα έχουμε πάντα σε διάλογο, το κοινωνικό με το ψυχαναλυτικό. Είναι σαν να λένε οι Έλληνες κάθε 30 χρόνια θέλουν ένα Μητσοτάκι. Ναι, με απλοϊκό τρόπο. Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει τάση σίγουρα. Εδώ θα πω κάτι ευρύτερο που ήθελα να πω πριν, όντως και δράτω με τώρα τις ευκαιρίες. Ότι σε κάθε φάση πάντως που γινόταν μια τεράστια αλλαγή. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ξέρουν προφανώς τι θα γίνει μετά και αν ήταν ρεαλιστικό αυτό που πάνε να επιχειρήσουν. Αυτό το ξέρουμε. Όπως και με τη Γαλλική Επανάσταση που είπε ο Διονύσης. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως η καθολική ψηφοφορία. Και το λέει ο Άλμπερτ σε ένα σημείο πολύ ωραία. Κάνει αυτή την παρομοίωση. Λέει ότι τώρα μπορεί να μας φαίνεται τρελό το ότι λέμε να ψηφίζουν όλοι οι εργαζόμενοι για τα θέματα της επιχείρησής τους. Αλλά στην πραγματικότητα, αν σκεφτούμε και τότε, τους φαινόταν τρελό να ψηφίζουν όλοι οι άνδρες. Αρχικά και πολύ αργότερα οι γυναίκες, όλοι οι άνδρες χωρίς να παίζει ρόλο η περιουσία τους, στη Γαλλία π.χ. μετά την Επανάσταση. Και πήρε δεκαετίες για να εδραιωθούν τα συστήματα καθολικής ψηφοφορίας. Οπότε αυτό απλά θέλω να πω εκεί, και στο να μην νομίζουμε δηλαδή ότι είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε κάτι τόσο μεγάλο, ή όταν θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί ακόμα δεν είμαστε εκεί. Και ναι, τώρα θα κάνω λίγο back and forth. Θα πάω στην ερώτηση την τελευταία. Γιατί πράγματι τώρα, αν μιλήσουμε για τη συγκυρία, είμαστε στο σημείο που λέει, εδώ είχαμε πόλεμο, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε καν το αντιπολεμικό πρόταγμα. Πού να μιλήσουμε για το οικονομικό. Και εγώ όντως αισθανόμουν αυτό το δέος όταν ήρθα να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Μου φαινόταν πιο εύκολο, δηλαδή, να το παίξω, θα το πω πολύ λέκα, να το παίξω Λούξεμβουργκ και να πω αντιπολεμικό και να πείσω κάποιο κόσμο, παρά να αρχίσω να πείθω κόσμο στο οικονομικό. Είναι το πιο δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, debate. Αλλά είναι το πιο θεμελιώδες. Αν πιστεί κόσμος σε αυτό, που δεν εννοώ να πιστεί να πηγαίνουμε να μοιράζουμε φυλάδια σαν να είμαστε, ξέρω εγώ, οι αχοβάδες έξω από τα πανεπιστήμια για να πείσουμε τον κόσμο, δεν εννοώ αυτό ακριβώς. Εννοώ ότι όμως σιγά σιγά αν υπάρχουν τέτοιες ζυμώσεις σε μεγαλύτερες κλίμακες και κατακτηθεί το ιδεολογικό, δηλαδή κατακτηθεί η δυνατότητα ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, μετά θα βρεθούν και πρακτικά βήματα που μπορούν να γίνουν, και απαντάω και σε σένα τώρα, ότι στην πραγματικότητα για μένα είναι περισσότερο ιδεολογικό παρά πρακτικό. Ποτέ δεν είχες, σε καμία ιστορική περίοδο δεν είχες έναν οδηγό ακριβώς πώς θα κάνεις τα πράγματα. Γιατί ξέρανε οι αστεί όταν μπήκανε εκεί και επειδή οι αριστοκράτες, ας πούμε, τα σπάσανε με τον βασιλιά στην απόλυτη μοναρχία, ξέρανε τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να φτιάξουν χάρτα δικαιωμάτων. Σιγά σιγά τη φτιάξανε, αυτό θέλω να πω. Και μετά. Για την κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, ναι, επίσης δεν είμαι κατάλληλη, γιατί δεν τα έχω μελετήσει αυτά, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικά και όντως έχουμε μεταφερθεί προς το προτεσταντικό, με έναν τρόπο, πρόταγμα της ιδεώδες, μάλλον, της εργασίας. Αναφέρομαι τώρα στο Βέμπερ, η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού. Ότι ναι, έχει γίνει το κυρίαρχο αυτό. Οπότε και για μένα έχει γίνει το κυρίαρχο. Θέλω να πω, αφού έχει γίνει για μένα, φανταστείτε τι έχει γίνει παρά έξω. Δουλεύω. Δουλεύω όχι μόνο το πάντιο, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, δουλεύουμε πια πάρα πολλοί άνθρωποι, δουλεύουμε σε διάφορες δουλειές, αποσπασματικά. Ναι, παντιοτρόπως ακριβώς. Ωραίο λογοπαίγνιο. Δεν ξέρω, αν ήξερα την απάντηση αυτό, πώς θα το σπάσουμε αυτό, θα σας τη φέρω, σας το υπόσχομαι. Δεν θα σας το κρύψω. Αλλά είμαστε λίγο μακριά ακόμα. Και ο ατομοκεντρισμός πάει παρέα με αυτό. Είναι μαζί. Ναι, άρα δεν ξέρω πώς να τελειώσω με ένα θετικό τρόπο, όμως, όπως θα ήθελε ο Άλμπερτ. Ωραία, εντάξει. Τελειώνω με τα παραδείγματα που είπαμε για τη βιομέ και λοιπά. Ναι, ακριβώς και εμένα αυτά τα παραδείγματα φυσικά μου ήρθαν στο μυαλό. Και είναι η ίδια απάντηση. Γιατί δεν παίρνουν την ευθύνη να κάνουν χυμούς, παραδείγματος χάρη. Κάτι που γίνεται, κάτι που το έχουν δει. Πιστεύω είναι περισσότερο ιδεολογικό παρά πρακτικό, εκτός αν αγνοώ βασικούς παράγοντες σε ένα business plan. Ή έχει σχέση με την αντικειμενική συνθήκη, που αυτή είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει, πώς αυτό θα γίνει σε μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή, αν δεν γίνει ένα μεγάλο μπραφ,
να το κάνουν πολύ ταυτόχρονα, δεν μπορεί, το λέει και μόνος του, αν δεν είναι μαζικό, το κριτήριο της μαζικότητας είναι το πιο σημαντικό, το πιο κρίσιμο. Δεν μπορεί να σταθεί μία ή δύο, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Θα έχουν περιθωριακή τέλος πάντων δράση και επιρροή. Για να είναι μαζικό, πρέπει να υπάρχει κάποιο κόμμα ή κάποιο κίνημα που να για το κόμμα. Ναι. Αν τα κόμματα είναι ενάντια. Τα κόμματα είναι πάντα ακολουθούν, κατά τη γνώμη μου, πάντως αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή, αν ένα κόμμα καταλάβει ότι το βασικό συλλογικό υποκείμενο λέει Α, θα κάνει το κόμμα Α. Δεν θα κάνει τα δικά του. Θα αντισταθεί σε έναν βαθμό. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα υπάρχουν, πάλι στην ίδια περίοδο, στην Γαλλική Επανάσταση, πάντα υπάρχει παλινδρόμηση. Πάντα θα υπάρχει ένα back and forth, μία παλινόρθωση και μετά όμως αυτό που κατέκτησε η Επανάσταση δεν θα χαθεί. Αλλά μιλάμε. Ναι, αυτό που. Απλά αυτό που θέλω ακόμα να. Ακόμα και το 43, αυτό είναι ένα παράδειγμα πολύ κλιμπητό. Στην Ευρυτανία, την περίοδο της αντίστασης, καταργήσαν τα δικαστήρια, καταργήσαν τους δικηγόρους. Και υπήρξαν επιτροπές από το χωριό που κάναν τη δικαιοσύνη. Έτσι. Ναι, αυτό έγινε ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα της εποχής. Όταν αργότερα παλιώθηκαν κάποια άλλα πράγματα, καταργήθηκε. Το ίδιο είναι η Σοβιετική Ένωση. Δούλεψαν 6 μήνες στα Σοβιέτ, έτσι αυτοδιαχειριστικά, και μετά καταργήθηκαν. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους τέτοιους, χωρίς να υπάρχει κίνημα και όχι μόνο αυτό, που να υποστηρίζει, όπως και αυτό που είπε η κυρία, είναι άλλο πράγμα να δουλεύει ο καθένας 4 ώρες που είναι επαρκές σήμερα με την παραγωγικότητα και που δεν το θέλουν καν σαν αίτημα, και άλλο πράγμα 10 ώρες και να του λες όταν πηγαίνει κουρασμένο στο σπίτι του 10 ώρες, τώρα κάτσε να σκεφτείς και για την αυτοδιαχείριση. Ναι, συμφωνώ σε όλα αυτά. Απλώς επειδή αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είναι δυνατόν να εξετάσουμε κάθε ένα παράδειγμα, θα πέσουμε ενώ στην τυραννία του παραδείγματος αναγκαστικά. Και εγώ λέω όμως ότι αν το δείτε μακροϊστορικά, πρέπει βασικά οι άνθρωποι, αλήθεια το πιστεύω αυτό, να ξεφύγουν από τον ατομικό χρόνο, από το χρόνο της ατομικής τους ζωής. Πώς να το πω. Να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν μπορεί να έχει επίδραση σε έναν αιώνα. Θα πρέπει να το αποδεχτούν αυτό, ότι μπορεί να μην γίνει όσο ζουν εκείνοι. Αυτό απλώς δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν αυτές οι αντιδραστικές δυνάμεις που θα σε κόβουν και μετά εσύ θα ξαναπροσπαθείς που δεν θα είσαι εσύ, θα είναι ο γιος σου ή θα είναι η κόρη σου. Αλλά μόνο έτσι δουλεύει. Αυτό λέω απλώς. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Ναι, δεν υπάρχει όμως μεταβατικό πρόγραμμα από το Θεό. Φτιάχνεται από. Λίγες ώρες εργασίας. Έχουμε ανάγκη από συντονισμό, ας το παραδεχτούμε. Εγώ έχω αυτή την αυτοϊπονόμευση. Κανονικά ο συντονιστής θα έπρεπε να πω πρέπει παιδιά να το μαζέψουμε, γιατί έχουμε και πηγαδάκια μετά. Αλλά όλο το βιβλίο είναι πώς θα καταργηθεί η τάξη των συντονιστών. Μετά θα έχουμε μια δυνατότητα πιο ανεπίσημη συζήτηση. Κωνσταντίνα. Δεν ήθελα να κόψω την κουβέντα πάντως, μην παρεξηγείτε. Το κατάφερα. Νομίζω ότι αυτό δεν δουλεύει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πώς αλλάζει ο κόσμος, γιατί αυτό λέμε, νομίζω ότι με κάλυψε η Κλεονίκη που λέει δεν ξέρω. Με την έννοια ότι προφανώς είναι ένα μείγμα ιδεολογίας και βίας που χρησιμοποιείται πάντοτε εναντίον των αδυνάτων προκειμένου να αποδεχτούν τη μοίρα τους ως δεδομένη και αμετακίνητη, και πρακτικά υπάρχει πάντοτε ένας αγώνας να μιλάμε, να πολεμάμε, να χάνουμε και να κερδίζουμε προκειμένου αυτό να μην φαντάζει τόσο αμετακίνητο. Τώρα, οι θεωρητικές επεξεργασίες για την εθελοδουλεία εμένα με ενδιαφέρουν και με καλύπτουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνιστόσα αυτού του προβλήματος, ότι πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο στοιχείο παραχώρησης αυτής της εξουσίας από τα κάτω προς τα πάνω, αλλά το πώς αλλάζει αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το κεντρικό ερώτημα της πολιτικής σκέψης. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου που αναφέρεται σε αυτό το 80% και το 20%, εξετάζει δηλαδή το πώς θα λειτουργήσει το κίνητρο αν δεν υπάρχει ένα...
Επειδή αναφέρθηκε, δηλαδή ότι υπάρχουν αυτές οι τα ενδυναμωτικά καθήκοντα που ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία, τη σκέψη, το να λαμβάνεις αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν το περιεχόμενο της δουλειάς σου, και υπάρχει ένα 80% που εργάζεται σε δουλειές διεκπεραιωτικές, δουλειές ρουτίνας. Φέρνει το παράδειγμα του γιατρού, το οποίο είναι ευαίσθητο και πολύ ωραίο παράδειγμα. Στην περίοδο της πανδημίας υπάρχει μια αγάπη προς τους γιατρούς του δημοσίου. Ταυτοχρόνως είναι ένα επάγγελμα το οποίο σχετίζεται κοινωνικά με μια τρομερή φυλαργυρία και μάλιστα με εκβιασμό απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και τον θάνατο. Στο χωριό του πατέρα μου ζήτησε φακελάκι ένας γιατρός για να χειρουργήσει μια γριά, ζήτησε να του γράψει ένα χωράφι, πήγε στο χωριό, του πετάξαν αυγά και δεν ξαναπάτησε στο χωριό. Αυτό συμβαίνει σε μια κοινωνία η οποία αντιστέκεται στη λογική του θαυμασμού προς την εξουσία του άλλου. Δεν θα συνέβαινε σήμερα. Ο Άλμπερτ λέει, ωραία, δεν πάει ο άλλος να γίνει γιατρός χωρίς οικονομικό κίνητρο. Αν δεν παίρνει δηλαδή 10.000 το μήνα, δεν πάει. Με 9 πάει, με 8, με 7, με 6. Πότε έρχεται αυτό το σημείο στο οποίο ο άλλος μπορεί να κάνει ένα τέτοιο να ασκήσει ένα τέτοιο επάγγελμα χωρίς οικονομικό κίνητρο. Και μάλιστα λέει, και είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι υπάρχει ένα στοιχείο, δεν το λέει έτσι, το λέω εγώ, υπάρχει ένα στοιχείο εξαχρίωσης όταν κανείς συνδέει το νόημα της εργασίας του μόνο με τα λεφτά. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο προφανώς χρειάζεται ιδεολογικά να αντιπαρατεθεί κανείς, να προτείνει έναν άλλον κόσμο αξιών και ό,τι καταφέρουμε. Για το κομμάτι του ελεύθερου χρόνου, θα έχετε παρατηρήσει ότι από τις φωτογραφίες του Μαρκ Ζάκερμπερκ με το κοντομάνικο μπλουζάκι, σε αντίθεση με τον Σκλήρη εδώ πέρα που φοράει κουστούμι σαν δούλος, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό του αφεντικού, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό του επιτυχημένου επιχειρηματία, ο οποίος ντύνεται σαν πιτσιρίκι ακριβώς επειδή δεν είναι υποχρεωμένος να ανέχεται τη δουλεία της εταιρικής συνθήκης. Αυτό είναι πολύπλοκο. Ο Μάσκ δηλαδή υπερηφανεύεται για το ότι δουλεύει ασταμάτητα και για το ότι αν τον συναντήσεις πρέπει να εξηγήσεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα τι θέλεις να του πεις. Τόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος του. Εγώ συμμερίζομαι απολύτως την αγωνία για τον ελεύθερο χρόνο και βιωματικά να σας πω την αλήθεια και νομίζω ότι είναι μέρος μιας συζήτησης μέσα στην οποία έχουμε ταυτοχρόνως ένα πρακτικό και ένα αξιακό ζητούμενο, αξεχώριστα. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτό το βιβλίο νιώθω ότι έχει ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που προσπαθούν να σκεφτούν μαζί θεωρητικά και πρακτικά. Αυτό πιστεύω. Ωραία. Είχαν τεθεί περίπου 8 θέματα, αλλά έχω καλυφθεί εν πολλής. Θέλω να πω το εξής, ποιος είναι ο χαρακτήρας του βιβλίου και έτσι κάπως να απαντήσω κάπως συνολικά. Υπάρχουν στον κυρίαρχο φιλελεύθερο ή νεοφιλελεύθερο λόγο, υπάρχουν λεγόμενοι τυπροτινάκηδες, οι οποίοι σου λένε... Ωραία, ωραία όλα αυτά, εσύ τι, ωραία η κριτική που κάνεις, εσύ τι προτείνεις. Οπότε αυτά τα βιβλία έχουν την είναι στρατηγικά βιβλία μεταξύ άλλων, να απαντήσουν σε αυτόν τον καθεστωτικό φιλελεύθερο λόγο ότι η αριστερά κάνει μόνο κριτική, κάνει μόνο επανάσταση βίαιη και δεν έχει να αντιπροτείνει κάτι άλλο που να μην είναι ολοκληρωτισμός, καταπίεση κτλ. Οπότε είναι ένα βιβλίο συγχρονικό, δεν είναι ένα βιβλίο διαχρονικό, δεν είναι ένα βιβλίο που έχει ιστορικές μελέτες για την ιστορία των Commons, μόνο παρεπιπτόντως συμβαίνει αυτό. Είναι ένα βιβλίο, θα λέγαμε, συγχρονικό και τρόπον τεινά στρουκτουραλιστικό. Δηλαδή, σου δείχνει τις δομές. Αλλά το καλό είναι ότι είναι διεξοδικό. Οπότε, ας πούμε, είναι όπως έκανε και ο Σωτήρης. Αν έχεις τον τυπροτινάκια, τον νεοφιλελέ, θα σου πει ωραία όλα αυτά, εσείς τι προτείνετε, του δείχνει, ας πούμε, λόγω χάρη, υπάρχει αυτό. αυτή είναι στρατηγικά μια λογική απονομιμοποίησης της τρέχουσας εξουσίας. Με την ίδια έννοια που το παιδί, ας πούμε, λέει ο βασιλιάς είναι γυμνός στο παραμύθι του Άντερσεν, στην ιστορία του Άντερσεν.
Είναι ένα είδος στρατηγικής να δείξεις ότι υπάρχει κάτι άλλο, ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός, ο οποίος μπορεί να περιγραφεί διεξοδικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει και το περίφημο τραγούδι των Κατσιμιχαίων που λένε ωραία όλα αυτά, αλλά ποιος θα βάλει τα κουδούνια στην ουρά του γάτου κτλ. Όντως, υπάρχει ένα ζήτημα πώς περνάμε από το υπάρχον στο συνεργατικό μοντέλο. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς βία, μπορεί να γίνει χωρίς επανάσταση, μπορεί να γίνει χωρίς να εμφανιστούν τα νέα αφεντικά. Αυτά είναι όντως δύσκολα ερωτήματα. Είναι ερωτήματα που χρειάζονται και άλλα βιβλία να γίνουν. Οπωσδήποτε περιγράφουμε ένα διεθνιστικό όραμα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό να γίνει σε μία χώρα. Και μάλιστα, η λογική της εξουσίας, όπως είπε και ο Νίκος, είναι να δείχνει ακριβώς πώς χρειάζεται μια πεφωτισμένη ηγεσία για τον COVID, για την περιβαλλοντική κρίση και το καθεξής. Και επίσης υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται πολύ, ότι ακριβώς όταν έχεις ατέλειωτες άμεσες συμμετοχικές διαβουλεύσεις, υπάρχει ο κίνδυνος αυτού που λέει ο Θουκυδίδης, ότι στην ουσία θα έχεις λόγο μια ατέρμονη συμμετοχικότητα, ενώ έργο θα έχεις κάποιον ο οποίος θα μπει εκεί και θα γίνει ο απόλυτος ηγέτης που υποτίθεται πως θα διερμηνεύει τον λαό. Αυτό είναι ένας πειρασμός σε όλες τις επαναστάσεις. Αυτά τώρα είναι βεβαίως δύσκολα ερωτήματα. Είναι ερωτήματα που χρειάζονται άλλα βιβλία, που όπως είπε ο Ξωτήρης, εν μέρει υπάρχουν άλλα βιβλία που τα θίγουν αυτά τα ζητήματα. Αλλά είναι οπωσδήποτε ένα όραμα διεθνιστικό και αυτά τα βιβλία, και σε αυτό υπάρχει μια συγγένεια με όλη τη δουλειά που κάνει λόγου χάρη η Προοδευτική Διεθνής, το DiEM και ούτω καθεξής, να έχουμε μια συγκεκριμένη αντιπρόταση για κάθε ζήτημα την οποία να μπορούμε να την επιδεικνύουμε και έτσι ας πούμε να μην... Γιατί το άλλο, υπάρχει πάλι ένας πειρασμός, ο αντίστροφος πειρασμός, να κάνουμε μόνο ιστορικές μελέτες, και να λέμε, οι οποίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, και να λέμε έγινε αυτό, έγινε αυτό, έγινε αυτό, και έτσι τροποντινά μπορεί ο άλλος να σου πει ότι κάνεις μια φιλολογικο-ιστορική δουλειά, δεν έχεις επικαιρότητα. Αυτά νομίζω. Ο ελεύθερος χρόνος τίθεται στο βιβλίο και έχει ενδιαφέρον, γιατί τίθεται στο πλαίσιο της έννοιας της ενδυνάμωσης. Δηλαδή, χρειάζεται να υπάρχει ισότητα στον ελεύθερο χρόνο ως ένα επιμέρους στοιχείο της έννοιας ενδυνάμωσης. Ως προς το Σωτήρη που ανησυχεί ότι είναι συντονιστής, η έμφαση στο βιβλίο είναι στην τάξη των συντονιστών. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχουν συντονιστές. Το θέμα είναι οι συντονιστές να εναλλάσσονται, ώστε να μην γίνεται μία κάστα συντονιστών που αποκλεί ολόκληρες κάστες, τάξεις από το να μπορέσουν να γίνουν συντονιστές. Επομένως, δεν καταργούνται τα αφεντικά τελείως. Καταργείται η τάξη ή η κάστα των αφεντικών. Όφειλε αυτή την διευκρίνηση. Και ως προς το χρήμα, πολύ σημαντική ερώτηση. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μία συμβουλιακή... Δεν καταργείται το χρήμα, αλλά υπάρχει μία συμβουλιακή... Α, έφυγε. Τότε εντάξει, ας μην απαντήσουμε. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι ομολογουμένο. Ομολογουμένος είναι η δυσκολότερη ερώτηση. Έχω την εντύπωση ότι το βιβλίο προτείνει μία... νομίζω διατήρηση του χρήματος, αλλά αντικατάσταση του μηχανισμού, του αγοραίου, της αγοράς, του μηχανισμού των τιμών από μία συμβουλιακή διαπραγμάτευση που θα βασίζεται σε ανάγκες, πώς το λέει ο Μάρξ, σε ανάγκες και σε ικανότητες. Οπότε αντικαθίζεται ο μηχανισμός των τιμών από τις αγορές από μία συμβουλιακή λογική. Ο Βαρουφάκης ο πρόλογο το βρίσκει αυτό λίγο δύσκολο να γίνει, αλλά γενικά το βιβλίο είναι αρκετά ρηξικέλευτος προς το χρήμα, δεν είναι συντηρητικό. Αυτά θα έλεγα.
Ευχαριστούμε θερμότατα. Τώρα ως προς το ζήτημα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό σε μία χώρα ή είναι σαν και ένα διεθνιστικό εγχείρημα. Ελπίζω οι αναγνώστες να μην σκεφτούν μια παραλλαγή του σοβιετικού ανεκδότου μπορεί να εφαρμοστεί ο μετακαπιταλισμός σε μια χώρα. Ναι, αλλά καλύτερα να ζει σε κάποια άλλη. Το βιβλίο αυτό είναι ένα διαδραστικό interactive βιβλίο. Με ποια έννοια? Ο συγγραφέας του καλεί ρητός σε επικοινωνία μαζί του. Δηλαδή και στις δύο συνεντεύξεις που δημοσιεύθηκαν την τελευταία εβδομάδα, η μία είναι στο The Press Project, την έχουμε αναρτήσει και εμείς στο Meta, όπως και την άλλη από το ντοκουμέντο του Κωνσταντίνου Βενάκη. Τελειώνει, αν διαβάσετε αυτά τα πράγματα, σας απασχολούν, διαφωνείτε, συμφωνείτε, θέλετε να προχωρήσετε παραπέρα κλπ. Γράψτε μου στο τάδε mail, αν το βρείτε online, θα σας απαντήσω. Και όντως είναι φοβερός τύπος, κάνει ακριβώς αυτό. Οπότε μαζί με το βιβλίο παίρνεις και το συγγραφέα δώρο. Ευχαριστούμε θερμά τους παρουσιάσαντες, την Κλεονίκη Αλεξοπούλου, τον Κωνσταντίνο Πουλή, που θα λάβει και ένα δεύτερο χειροκρότημα στην παράστασή του μετά στον Ορφέα, τον Διονύσιο Σκλήρη. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Τόπος για συνεργασία. Ευχαριστούμε όσους θα το απαθανατήσουν αυτό για πάντα, για τις επόμενες γενναίες. Ευχαριστούμε το Red Noir και παρά το γεγονός ότι το Red Noir είναι χωρίς αφεντικά, ευχαριστούμε και τον Τάσο Θεοφίλου με τον οποίο είχαμε την άμεση επικοινωνία. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε. Να είστε καλά και χωρίς αφεντικά.